Καλά που ήρθες να ακούσουμε και κάνα Χριστουγεννιάτικο. Μα εμένα περιμένατε. Εσύ να περίμεναμε χθες. Το τι? Ξέρω. Μόνος μου χθες, μοναχούλης, τι να πω τώρα. Ναι, το άκουσα όταν γυρνούσα. Να παίζω Χριστουγεννιάτικα, δώσω το μαγκούφι. Ναι, ήθελες εμένα. Βέβαια. Το καλικατζαράκι σου. Βέβαια, τι φοράς, φοράς και τα κόκκινα. Ναι, φορά τα κόκκινά μου σήμερα. Ήθες εορταστική, ντυμένη. Ναι, πάντα. Ανανεωμένη. Εντάξει, κι εγώ άμα έκανα ζωάρα βουλιούκα. Αρτόχια! Τι, δεν στο κρατούσα, εδώ το είχα. Τρεις μέρες έφυγα. Τρεις μέρες, αλλά και τι, τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Δύο νύχτες. Δύο νύχτες και τρεις μέρες. Δύο νύχτες. Τι να κάνουμε, παιδί μου, εντάξει, τώρα βλέπουμε τον κόσμο να προκόβει. Τι είμαστε. Τίποτα καλό ψυχή είμαστε. Δηλαδή τώρα την κατάσταση που είσαι, τι λες, προκοπή. Δεν είναι προκοπή, πλάκα κάνει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Καλέ, άσε καλέ, μια χαρά προκομμένο κορίτσι είσαι. Αυτό που πήγα πως εκεί και με έβαλα να δω τον Άρη σε κινητό. Τι σοβαρά μιλάς. Αυτό έκανες στην εξοχή την Κυριακή? Όχι, το είχα υποσχεθεί. Είχες υποσχεθεί ότι θα πας στην εξοχή να δω τον Άρη? Είχα υποσχεθεί ότι τα κεκτημένα μας ως άντρες, δηλαδή το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να τα στερήσω από μια σχέση. Εντάξει, οκ. Και από τη στιγμή που ήθελε να δει τον Άρη, ναι, δεν μπορούσα να πω όχι. Γιατί να δεις τον Άρη και να μην δεις τον Ηρακλή, λέω εγώ, γιατί παίζαν και την ίδια ώρα. Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Δεν θέλω τώρα. Καθένας έβλεπε στο κινητό του την ομάδα του. Και εντάξει. Από τη στιγμή που βγήκανε τα κινητά και τα smartphones και οι εφαρμογές και... Ναι, όλες οι σχέσεις πάνε καλά. Μπορούμε, και οι σχέσεις πάνε καλά, αλλά μπορούμε επιτέλους να παρακολουθούμε και ποδόσφαιρα. Διότι είτε πας σε ένα καφενείο να το δεις στην τηλεόραση, είτε πας στο γήπεδο, αν δεν έχεις το κινητό, να στις στιγμές της υπέρτατης βαρεμπάρας, να κοιτάξεις μία, να κάνεις ένα scroll down. Ένα refresh the timeline. Δεν θα παλευότανε, δεν θα παλευότανε. Και άντε, στο γήπεδο υπάρχει και το πρόβλημα ότι άμα έχει πάρα πολύ κόσμο, που κάνουν όλοι μέσα. Από εκεί καταλαβαίνεις το... Το είναι καλό το wifi. Ναι. Δεν έχει wifi το γήπεδο. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, αν το γήπεδο έχει κόσμο, τη στιγμή που δεν μπορείς να μπεις μέσα. Να βγάλεις και μια selfie, να δείξεις, να κάνεις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Αυτά τα προβλήματα είναι που μας ταλανίζουν, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα προβλήματα χριστουγεννιάτικα. Κάτι εντάξει, μπορεί να σταματήσαν τα ποδόσφαιρα, αλλά άμα δεν είμαστε εμείς εδώ πίσω, κυρίες και κύριοι, να σκεφτόμαστε για εσάς πώς θα προοδεύσει και πώς θα προκόψει αυτό το δυσμηρό το ποδοσφαιράκι μας. Καλημέρα και στη γραμμή μας κάνει ποδαρικό για σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μας ακούτε. Τίποτα. Δεν ακούγεσαι καλά. Ευτυχώς τίποτα. Ναι. Δεν ακούγεσαι. Δεν έχεις καλό σήμα. Κλείσε και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε. Με αυτό που μου επιμένεις. Να δεις πω ούτε αυτός μας ακούει. Ακούει άλλους. Και πήρε να πει τα δικά του. Ναι, με ρε, εντάξει, τα λέει σε εμάς. Επειδή άλλοι δεν βγάζουν γραμμές, γι' αυτό. Δεν ξέρω, το ρωτήσουμε. Όταν ξαναπάρει. Βγάλτε το. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τώρα ακούγομαι. Εξαιρετικά. Καμπάνα. Καμπάνα, δεν λες τίποτα. Τρίμερα τρώνε άλλοι το λούκι. Έτσι, έτσι. Γιατί τσάφησε πίσω, α πούμε, να προσέχει τα παιδιά. Τι. Όχι, τον άφησε άλλο πίσω να κάνει τη δουλειά. Έλα, βρε τώρα. Να ενημερώσει τον κόσμο σου, Βουγιούκα. Τον κόσμο μου, τι εννοεί. Τον κόσμο. Ναι, ότι το επόμενο τρίμερο θα αργήσει πάρα πολύ καιρό. Εμείς υπολογίζουμε κάτι μέσα στο Γενάρη, να ξέρεις. Άμα... αυτό είναι το σίγουρο. Άμα κερδάει ο Άρης, αλλά όλα θα πάνε καλά. Λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτά είναι της δουλειάς σας. Εγώ δεν άμα ανακατεύομαι. Κερδάει ο Άρης, λέω εγώ, όλα καλά και θα μοιράζεις και τριήμερα και θα μοιράζεις και τέτοια. Μην πούμε ένα καλό λόγο. Αν μην πούμε ένα καλό λόγο, ρε. Κατευθείαν. Κάμπια. Εντάξει. Οι κάμπιες γίνονται μια μέρα πεταλούδες, αγόρι μου, μην ανησυχείς. Θα λάμψουμε, θα ανοίξουμε Δευτέρα μας και θα πετάξουμε. Πιστεύω ότι αυτοί όλοι που μένουν εκεί πολύχνες. Εκεί από τα Περιού Κάστρα, εχθές ρε φίλε, ναι, από την αρχή από τα Κάστρα μέχρι να βγω πάνω στο φανάρι, έκανα 20 λεπτά. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείς ποιον έβριζα. Ποιον έβριζες? Του Μπάουκ. Που σας μαζέψαμε εδώ και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι και εμένα έβριζε. Αλλά σίγουρα. Και Αριανό και Ηρακλειδιά. Τα όλες. Κοίταξε στο και στο βρίσιμο 33-33-33. Να είμαστε δίκαιοι και στο βρίσιμο. Να σε πω κάτι τώρα, ρε Μπάμπη, που είσαι και λογικό άτομο. Να κοιμάσαι. Έτσι, ναι. Όταν μιλάω. Ναι, για πες. Τελειώνεις Παρασκευή, κάνεις 7 η ώρα, έτσι. Ναι. Έχεις Σαββάτο. Έχεις Σαββάτο, ναι. Έχεις Κυριακή. Ναι. Και έχεις και Δευτέρα ως μεσημέρι. Ναι.
τι θες ρε φίλε να σε δώσουμε. Εντάξει ρε εσύ να σου πω κάτι. Τώρα να γυρίζεις Δευτέρα μεσημέρι με την ψυχή στο στόμα, να πάει να δουλέψεις. Δεν είναι ωραίο ρε εσύ. Να γυρίσεις ωραίος αυτό το απογευματάκι σου. Χαλαρός. Ναι. Τέσσερις και φτάσαμε. Να τα απολαύσεις μωρέ το πράγμα τώρα και εσύ με την ψυχή στο στόμα. Είναι σαν να μην έκανες. Να τα απολαύσεις εις βάρος των άλλων. Εις βάρος. Όταν θα έρθει όμως και η δικιά σου στιγμή. Εγώ και εδώ κάπου μπερδεύεις, εγώ όταν ήρθε η στιγμή μου δεν ρωτάω κανένα. Βάλιστα. Αυτό είναι η διαφορά. Βλέπεις. Δεν θα τα ακούς και εσύ όπως μετά. Ενώ εμείς. Θα τα ακούς και εσύ. Μάλιστα. Ωραία Πασκάλη μου. Τι λες σήμερα. Δες το να. Είναι 10 λεπτά. Ναι, έχει. Αλλά όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι 10 λεπτά και δεν έχει πει τίποτα για πάω κάρι, τέτοια αυτά. Λέει για μένα. Ναι, λέει εντάξει, μια χαρά με τη Βουλιούκα. Συχάσαμε, συχάσαμε. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά για να πω και κάτι. Τέσσερις μήνες μπα έλεγε για την κλήρωση σήμερα που είναι η κλήρωση. Το ξέχασε μάλλον. Θα κάνουμε κι εμείς κλήρωση. Θα κάνουμε κι εμείς δικιά μας. Άκου τι θα σε πω. Άκου αυτό που θα σε πει ο Πευγάτος ο Έμπειρος. Ησυχία παρακαλώ σε όλο το ακροατήριο. Τι έχει. Βάζελο. Αφού είστε και οι δύο στους αδύνατους, ρε, δεν γίνεται. Γιατί και ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός είναι στους αδύνατους. Καλά, εδώ χθες εγώ έκανα Ηρακλή Άρη κλήρωση. Ο Ηρακλής. Μου εσύ. Εγώ είδες εσύ. Τότε έχω τον Ηρακλή. Θα την ακούσω. Καλημέρα. Θα την ακούσετε την κλήρωση, κυρίες και κύριοι, μετά τις 7.30 θα κάνουμε τη δικιά μας εδώ και φυσικά ό,τι βγάλουμε. Ό,τι βγάλουμε εμείς. Καμία σχέση. Δεν το είτε. Παρ' όλα αυτά θα πούμε τα πορίσματά μας και τα. Όχι προγνωστικά μας, την αλήθεια μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να, καλώς τον. Γεια σου Γιώργα ρε. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, καλά. Χριστούγεννα έρχονται. Είστε καλά. Ναι, στα μυαλά μας, δεν είμαστε καλά. Είστε σίγουροι. Καλά, εντάξει. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τώρα. Τώρα δηλαδή, άμα κρέμε τη ζωή μας. Έχω ένα καλό ψυχίατρο. Αν κρέμε τη ζωή μας από το να δηλώσω αν είμαστε καλά ή όχι και να μας βγάλουν πόρισμα μετά, δεν θα το πούμε κιόλας. Ότι είμαστε καλά. Ναι. Σίγουρα δεν το πείτε. Εσύ σίγουρα δεν το πείτε. Άμα για να ξυπνάς από τις 5 ώρα το πρωί, καλά θα είσαι. Δεν υπάρχει βέβαια. Για τόσο λέω. Έτσι, έτσι. Εσύ. Εγώ δεν είμαι καλά. Έτσι, μ' αρέσεις και βρίσκεσαι στην καταλληλότερη εκπομπή. Ναι, και με χαρτί και με βούλα. Θα μοιράσουμε ενδεικτικά στο τέλος της χρονιάς. Παρακολούθησε. Α, ναι. Ναι, παρακολούθησε. Εγώ θα πάρω άριθμα και με καλή διαγωγή. Έτσι. παρακολούθησε με μεγάλη επιτυχία τις συνεδρίες του Λόγω Επειδή και βεβαιώνουμε ότι δεν είναι καθόλου καλά στα μυαλά του. Έτσι. Oh, εντάξει. Πολύ ωραία. Τι λέει, τι κάνουμε άλλο. Σου είπα ποιος είμαι. Ναι. Οπότε ξέρεις ότι κάθε μέρα. Πρωινότατος. Έχει αποκτήσει συναγωνιστή ο Φευγάτος για το πρώτο τηλέφωνο της ημέρας. Έτσι πρέπει. Ναι. Έπαιζε χωρίς αντίπαλο τόσο καιρό. Ναι, έπαιζε εδώ. Δεν τον πρόλαβα. Πήρα. Ναι. Και. Είχε προπρόλαβε και βγήκε αυτό. Είναι μάχημος. Έτσι είναι ο λαός του Άρη. Προλαβαίνει τα πόστα. Πώς θα το κάνουμε. Πώς περιμένω να τους τύχουμε. Όλοι. Θα γίνει κλήρωση, θα κάνουμε κλήρωση δικιά μας. Παιδιά, κλήρωση. Όχι, να τους τύχουμε στην κλήρωση. Να πέσει στο κύπελο. Όλοι αυτό περιμένουν, γι' αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα βγει πιο ξενέρο την κλήρωση, ever. Να είτε, πάκησα μικρός. Θα μας κάνω κανένα τέτοιο. Δεν θα γίνει. Είναι η πρώτη στημένη κλήρωση που περιμένω αγωνιωδώς. Λες. Τα ζεστά μπαλάκια λοιπόν. Και ήθελα μας λένε ότι και τι είστε και θα καταπολεμήσουμε την τέτοια και δεν την θα πατάξουμε την. Και φοροδιαφυγές, ναι. Το ένα, το άλλο, πήρα και να πω τη λέξη που αρχίζει από μάχη. Όχι, όχι. Το πρόλαβα και το. Όχι. Απέφυγα. Με τίποτα. Να σε καλά Γιώργο μου. Γεια σας. Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσάω. Εδώ κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Γιατί το χάσαμε λίγο το χριστουγεννιάτικο το πνεύμα, Κατερίνα μου. Μα σας άφησα μόνος. Και τίποτα. Πού να τώρα, δηλαδή να αφήσεις τους άντρες μόνους τους αχαέρευτους, τι δεν να κάνουμε. Είστε, για τίποτα. Να στολίσουμε τώρα, δηλαδή τι, να κάνουμε κουραμπιέδες. Να ψωνίσουμε, τι, για τίποτα δεν είμαι. Αλλά δεν βλέπεις, πάω κάρης κλήρωση. Αυτό διαφέρει τον κόσμο τα Χριστούγεννα. Δεν πάει να γίνεται στον πλανήτη
να έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Άσε βρε τώρα, βρε, κάτσε να χτυπάω κάτι. Μήπως πρέπει να αναβληθεί το αύριο και μεθαύριο, πας και σωθεί η ανθρωπότητα. Τι έχει το αύριο και μεθαύριο? Εσύ. Α, το δικό μας, μας ξέχασα, ναι. Κοίταξε, συνηθίζουμε κάθε Δεκέμβριο να δίνουμε τέτοιες ημερομηνίες, συναυλίες και όλο κάτι συμβαίνει. Ναι. Κοίταξε, στο παρελθόν αποτρέψαμε τον καταστροφή του πλανήτη, τότε που οι Μάγιας λέγανε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου στις 21-12 του 2012. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Διότι το θυμάμαι, εκεί ήμουνα. Μαζευτήκαμε όλοι να προσευχηθούμε και να αποτρέψουμε το κακό. Ε, αυτό θα πράξουμε και αύριο και μεθαύριο στα Αθήνα. Μπορεί να καταστρέψουμε την πρωτεύουσα. Να μην είμαι μόνο εμείς εδώ από τα Τέμπη και πάνω. Βέβαια τώρα γίνεται και το τούνελ. Θα λες να μεταφερθεί η καταστροφή. Να μεταφερθεί η καταστροφή. Αλλά όσο έχουμε Τέμπη, δεν φοβόμεθα. Θα μ' αγαπάς και ό,τι θες. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, είναι η δική μας η χρονιά. Κοντά σου. Τρίτη 20 του Δεκέμβρη. Στην τελική ευθεία, για την ξάπλα και το άραγμα, διότι αυτό σημαίνουν τα Χριστούγεννα. Το περιμένεις, ε. Καλά, όλοι μας, όλος ο κόσμος. Μία μέρα παραπάνω, εξτράιπτο, να μην ξυπνήσουμε Δευτέρα, ρε παιδί μου, αυτό. Να αφήσουμε το δευτεριάτικο, γιατί Δευτέρα θα είναι 26, εκτός αν συμβεί κάτι που δεν ξέρει. Και είναι αργία. Πάντα μπορεί να τρέμω εδώ με τις καταστάσεις. Βέβαια, εντάξει, εγώ θα την δουλέψω λίγο πιο νωρίς. Αλλά για υποχρεώσεις, παιδί μου, ναι, δεν θα πάμε τώρα για ζωά. Αλλά και εμείς για δουλίτσα θα φύγουμε. Τρίτη 20 του Δεκέμβρη, Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου. Ναι. Και εορτάζουν ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία. Όχι η Ιγνατία, εδώ ο δρόμος μας. Έτσι να πούμε κανένα εύθυμο για να σπάσει και λίγο η ζεστούλα που έχουμε έξω. Δεν τολμώ να κουμπίσω στα λεωφορεία. Ναι. Ούτε χερούλι. Έχει τόσο Διόντισε. Κρύο. Έχει πιο κρύο μέσα στα λεωφορεία από ό,τι έχει, ό,τι έχει έξω. Αν και εγώ τώρα με το 39 που ήρθα, ήταν ναι. Εξαιρετική η θερμοκρασία της. Τι γίνεται στο 39 και ανάβουν τα καλοριφέρια. Δεν είχε και κόσμο. Δύο άτομα ήμασταν μέσα. Και σας το είχε εκεί φούλε. Έτσι, ναι, ζεστά φούλα. Έψινε marshmallows μέσα. Μάλλον σκέφτεται ότι από αύριο που θα έχει επίσκεψη και δεν θα δουλεύει. Σου λέει κάψτε τώρα όλα. Άσε να κάψουμε. Ό,τι έχουμε. Κυρίες και κύριοι, πάλι. Πάλι τα ίδια. Ορατό. Την τελευταία φορά δεν πήγαμε μόνο στη μία ημέρα επίσκεψη. Πάντως ορατό είναι το φάσμα. Και αύριο να προχωρήσουν και πάλι αυτή η συνήθις ιστορία. Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Αστικών Κοινωνίων Θεσσαλονίκης σε επίσκεψη εργασίας, διότι τους έχουν καθυστερήσει τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Και εντάξει, καταφεύγουν στο προσφυλές τους μέτρο. Είδαν ότι πέτυχε την πρώτη φορά, πέτυχε τη δεύτερη. Σου λέει κάθε φορά που θα είμαστε λίγο μέσα. Είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, θα πάρω τα παιδιά και θα πάω στη μάνα μου. Και γιατί να της πεις όχι, γιατί να του πεις όχι. Τι να του πεις όχι. Δηλαδή αν σου πει αυτός, θα πάρω τα παιδιά και θα πάω στη μάνα μου. Γεια σου αγάπη μου, καλά να περάσετε. Έτσι, μπορείς να το πεις όμως χωρίς λεωφορεία και τι θα κάνουμε χριστουγεννιάτικα και χρονιάρες μέρες. Γι' αυτό εγώ φεύγω, πας στην Αθήνα. Πας στη μάνα μου. Ευχαριστηθώ λεωφορεία. Όλη μέρα θα παίρνω λεωφορεία. Θα παίρνω μετρό, θα παίρνω τρόλεϊ, θα παίρνω ό,τι βρω θα το παίρνω. Όλη μέρα στις αστικές συγκοινωνίες. Θα το κάψω με βρε παιδί μου, θα ζήσουμε ζωή που δεν φανταζόμασταν. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχει επισημάνει και ο πρόεδρος ο κύριος Τσερμενίδης, εργαζόμενοι έχουν να λαμβάνουν περισσότερο από 6 εκατομμύρια ευρώ για τους δύο αυτούς μήνες. Οπότε σήμερα θα αναμένουν, εφόσον και καταβληθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς, να μην προχωρήσουν σε αυτό το. Σε αυτή την κίνηση τέλος πάντων. Όλη η πόλη τρέμει κανονικά. Διότι ιδίως και αυτή την περίοδο, αν και τυχόν δεν έχεις λεωφορεία, όχι απλά την έβαψες. Όχι απλά. Δεν νομίζω πάντως. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν νομίζω πάντως με τίποτα να συμβεί αυτό, διότι θα έχουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή εντάξει, είναι 2-3 μέρες από τα Χριστούγεννα. Περιμένει αυτό λίγο η αγορά, το κλασικό, να πάρει ένα μίνι μπρος. Πώς γίνεται βέβαια κάθε χρόνο να ακούμε στα ρεπορτάζ από την άλλη. Δηλαδή, όχι τώρα που έχουμε κρίση και είναι σύνηθες να λες ότι είναι πεσμένη κίνηση. Εγώ το θυμάμαι μια ζωή το κλασικό το ρεπορτάζ των εορτών. Ναι. Το μία βαρβάκιο. Καταρχήν καταγγέλουμε πάντα βαρβάκιο. Εδώ δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε εδώ να πάτε εδώ στο φίλο μου στο Γάμπα. Ναι. Σας πει πάρτε λίτσες ωραίες. Καπάνι, σε παρακαλώ. Ξέχωρα από αυτό θα μιλήσουμε και για τα κλίσια των εορτών. Αλλά ένα από τα μεγάλα τα κλισέ ήταν ότι όποτε ρωτούσαν μέσω τους καταστηματάρχες ή τους υπαλλήλους στα καταστήματα πώς είναι η κίνηση, πάντα ήταν εντάξει, μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Και αυτό δεν συμβαίνει από τώρα τα τελευταία χρόνια τα μνημονιακά. Mm-hmm. Από τη δεκαετία του 90 το θυμάμαι ότι υπήρχε. Δηλαδή, ίσως το κάθε πέρσι και καλύτερα. Ναι, ρε παιδί μου, οπότε αν μειώνεται έτσι κάθε χρόνο, θα έπρεπε από το. Οπότε το που θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει δίζει από τη δεκαετία του 90 τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να, όχι, να έχουμε κίνηση καθόλου. Ίσως να πλαερώνουμε και από πάνω. Θα μου πει μερικά καταστήματα δυστυχώς είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά κάτι θα κινηθεί, κάτι θα γίνει. Κανα ρουχαλάκι, κανα αυτό, κανα γλυκάκι, κανα έτσι, κανα εκείνο. Ας ελπίσουμε βέβαια εκείνο. Εντάξει, θα παίξει καλά τώρα και τα τυχερά παιχνίδια και γίνεται. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να το πράξει αυτό και να μπορεί να μετακινείται χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, θα αποφασιστεί αυτό κάπου εκεί στο μεσημεράκι. Θα έχουμε την είδηση. Τουλάχιστον από τα μικρά μου τα τέτοια. Αυτό δεν μας το είπε και ο Πασχάλης. Σύνδεσμα, δεν είναι σίγουρο. Και μας γλεντάει εδώ, λες και. Θες και χαίρεται που θα ταλαιπωρηθούμε. Τι σου έκανα, σου ρωτήρι, σου έκανα, δεν είναι κυκλοφορία. Κάθε φορά, αφού τη στιγμή που δεν βγήκε να μας το πει, γιατί κάθε φορά ήξερε ή είχε την πληροφορία. Σαν λόγο επειδή, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο να βγάζουμε το ρεπορτάζ, λέμε και δίνουμε την εκτίμησή μας ότι. Δεν θα έχει. Λες ότι δεν. Τον τρόπο που το είπα, εντάξει. Θα το προκαλάω, μα αλήθεια είναι. Ζήσουνα που δεν έλεγε. Όπως και να έχει, πάντως έχει αρκετό κρυουλάκι. Πώς έλεγε ο Γιάννης Αργυρίου, πώς λεγότανε. Αυτός μωρέ που είχε και τις αλυσίδες και τις ταυτότητες στο χέρι, που έκανε περιγραφές παλιά τα παιχνίδια με το μουστάκι, Σνερδίο και αγγλικά παιχνίδια. Κυρίες και κύριοι, βρέχει μέσα στο γήπεδο, βρέχει και έξω από το γήπεδο. Έτσι λοιπόν. Σοβαρά. Έχει πει αυτή τη μυθική ατάκα, νομίζω, στο Euro του 1996 που είχε διεξαχθεί στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μάτς, εντάξει, μη ζητάς και λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν έχει κρύο και μέσα στο λεωφορείο και κρύο και έξω από το λεωφορείο. Μη σου πω ότι μέσα στο λεωφορείο έχει περισσότερο. Προσπαθούμε και εμείς με τα χνότα μας να ζεστάνουμε εκεί μέσα για να μην κάψει και καλοριφέρ. Παρ' όλα αυτά και η υγρασία σήμερα και. Μείον τρεις. Μείον τρεις έχει αυτή η Παναγιά και Χριστέ, έχει τόσο. Πού το δείχνει αυτό? Εμένα το θερμόμετρο παίρνει από το σπίτι μου, έγραφε μείον 3. Όντε καλά, άμα το έχει εκεί παραθαλάσσια, φαντάσου δηλαδή. Φαντάσου. Στη Σταυρούπολη τι είχαμε. Μείον 5 τουλάχιστον. Πώς κατεβήκαμε. Παρ' όλα αυτά, στη διάρκεια της μέρας θα ανέβει η θερμοκρασία. Και χθες είχαμε το πρωί κρυουλάκι, αλλά αργότερα το μεσημεράκι. Ο λιάκος λίγο ζέστανε τις καρδούλες μας και το τοπίο. Ναι. Μέχρι και τους 9 θα φτάσει το μεσημεράκι με λίγη υγρασία στο 35%. Το βράδυ κλασικά θα ξαναπέσει. Παρ' όλα αυτά, καλές συνθήκες. Καλές γιορτές. Και έτσι θα πάει από ό,τι βλέπουμε σε μια πρόχειρη ανάγνωση του καιρού μέχρι και το Σαββατοκύριακο, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε βροχές. Καλά, τώρα άμα να βρέξει, θα χιονίσει. Ουσιαστικά δεν μπορεί να βρέξει. Με λιακάδες, εντάξει, κρυουλάκια. Νομίζω ότι φέτος έχει λίγο παραπάνω κρύο σε σύγκριση με πέρυσι. Πώς το αισθάνομαι εγώ? Όχι, τι να σκέψει, κρυώνεις. Δεν θυμάμαι. Κρυώνεις, εγώ με το φτάνει 15 βαθμούς, βγάζω το μαγιό. Άστο το μαγιό τώρα, όμως με έρχεσαι εδώ, το κρωμίδι τυλιγμένο. Καλή, τι δύο μπλουζίτες φοράω. Δύο μπλουζίτες, δεν είναι κρωμίδι, μικρό κρωμίδι, ρε. Τώρα βγήκε, ζούμε. Κοκάρι, κοκάρι. Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Με μπάμπι στα Ερτζιανά. Και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι και θα απολαύσουμε ζωή που δεν την φανταζόμασταν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Σε μια ημέρα όπου σε αθλητικό επίπεδο αυτό που έχει να αναμένει ο κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος της Θεσσαλονίκης κατά τα 2/3 του, είναι η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Είναι στις 11. Στις 11 η ώρα είναι. Γιατί πολύ ευχάριστο. Μ' αρέσει. Τι σε εντυπωσίασε το ότι είναι στις 11. Γιατί συνήθως η κλήρωση είναι μεσημέρι. Και κοιμάσαι, α πούμε, και ξυπνάς και χάνεις όλο το σουσού. Ναι, ενώ τώρα θα την προλάβουμε. Λες. Δεν θα πάμε να κοιμηθούμε αμέσως. Θα καθίσουμε και θα τρώμε τα νύχια μας τυχόν. Αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα. Στις 11 η ώρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμούν πάρα πολύ φιλάθλοι εδώ της πόλης. Είναι η αναμεταξύ των αναμετρήσει ΠΑΟΚ και Άρεος, προκειμένου έτσι να τονωθεί λίγο το φρόνημα, να δοθεί κίνηση στην αγορά, κίνηση στην αγορά των ραδιοφώνων. Να έχει, ρε παιδί μου, αυτό που λείπει τουλάχιστον από την. Κατά ένα δηλαδή, κομμάτι από την το πόλη. Θέλεις. Εμένα τι με νοιάζει, με αλόγους δεν με πέφτει. Σαν
ακροατής, τηλεθεατής, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ραδιοφωνικός παραγωγός, να σου πω, όχι, δεν το θέλω. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω, γιατί θα μόνο αυτό θα συζητάμε και θα χάσουμε όλα τα σημαντικά. Παιδί μου, τόσες έρευνες, θα μπορούμε να λέμε κάτι άλλο. Νομίζω αυτό λογικά θα γίνει κάπου το Φλεβάρι, θα γίνουν τα μάτς Ιανουάριο. Οπότε... Μισό λεπτό και να σου πω ποτέ. Να ξέρεις, ξέρεις ποτέ είναι τα παιχνίδια. Ξέρω. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 10, 11, 12 Ιανουαρίου. Ποια αγωνιστική? Α, τα πρώτα παιχνίδια. Α, ναι, 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 τα πρώτα παιχνίδια. Η πρώτη αγωνιστική είναι 10, 11, 12. Ναι. Και η Ρεβάς 24, 25, 26. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ιανουαρίου. Θα έχουμε, ας πούμε, 4 εβδομάδες, 4 να συζητάμε τώρα αυτό και να χάσουμε τις έρευνες και πολλούς Χριστούγεννα. Τι Χριστούγεννα αν έχει έρευνες, ποιος αγαπάει, ποιος κάνει, ποιος κάνει. Τι λες, τι έχουμε μαζέψει. Έχουμε μαζέψει γι' αυτό. Όχι, πάω Κάρης. Βοηθήστε μας. Λυπηθείτε μας για το καλό της εκπομπής μας. Λυπηθείτε μια εκπομπή. Μια εκπομπή, όχι. Οι υπόλοιποι θα πάνε να. Ο Μπάμπης και ο Συρίγος και όλοι οι άλλοι, ξέρεις. Ναι. Γιατί ο Γιώργος Συρίγος μας μνημονεύει το βράδυ. Τα... Βεβαίως. Και ακούει και μαθαίνω. Και πάτε και επισκέψτε εδώ, εφοδιάζουμε και με υλικό. Ναι, κάνουμε από εδώ. Έχουμε έτσι, τα πηγενέρα μας. Έτσι, δίνουμε δανεικούς και δανεικές. Λοιπόν, 6:30. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα. Να ετοιμάσω τα μπαλάκια. Τα μπαλάκια. Κάτσε, παιδί μου, μετά τις 7:30. Να τα κρυώσω. Να κρυώσω τα μένα, ζεστάνω τα δένα. Έλα τα μπαλάκια. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Αυτή είναι η Ιουάν. Ιουάν, βεβαίως. Τι σε κάνω, θα σε παίξω το Last Christmas σε όλες τις εκδοχές. Ναι. Μια και δεν ακούγεται, ρε παιδί μου, τον τελευταίο καιρό. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Είναι αυτές οι εφιαλτικές στιγμές που σκάνει οι Άγιες τούτες μέρες και από παντού παίζει από όλα γιατί τα ηχεία. Γιατί το ζούμε αυτό το κακό. Παίζει δηλαδή, Wham. Υπάρχουν πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ναι, ναι, εμείς έχουμε εδώ άπειρα, άπειρα. Τι να σου πρωτοπαίξω, τι να σου πρωτοπαίξω. Γιατί ζούμε αυτό το κακό με το Last Christmas. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ελληνικά και τοποθετούμε τη δισκοθήκη μας. Ουάν που έχουν κάνει την ελληνική εκδοχή. Βεβαίως, μας αξίζει η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη, ο οποίος ξυπνάει πολύ πολύ διαφορετικά. Βέβαια, πόσες φορές το έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο. Να ξυπνάμε διαφορετικά, να ξυπνάμε αμήχανα. Νομίζω ότι ήταν το πιο σοκαριστικό, γιατί έγινε σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Σε πολλά σημεία χθες. Είχαμε την δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα από ισλαμιστή πρώην αστυνομικό, μια μπερδεμένη υπόθεση, δεν έχει ξεδιαλύνει ακόμη το τοπίο. Σήμερα θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Το τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο, 9 τουλάχιστον άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από παρόμοιο με αυτό της Νίκαιας, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη γιορτή εκεί στο Βερολίνο. Επίθεση σε ισλαμικό κέντρο στη Ζυρίχη. Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία πάμε, ωραία πάμε. Αν δεν το πατήσει το κουμπί ο Κίμ, θα το πατήσει ο Βλαδίμηρος, όπως όλα δείχνουν. Σήμερα υπάρχει και συνάντηση μάλιστα τριμερής, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρωσία. Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν όσον αφορά το θέμα της Συρίας που απασχολεί ξεκάθαρα. Στην ελεύθερη ώρα νομίζω ότι είναι έτοιμοι. Τα έχουν γράψει, έχουν δικαιωθεί, έχουν πάει ταμείο, Κυλιακόπουλοι και όλοι. Εμείς τι να πούμε, μπρος στις προφητείες, μπορούμε να πούμε τίποτα. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία το πρωτοσέλιδο. Εντάξει, με το μη σας τα λέγαμε, δεν μας ακούγατε. Βγαίνουν όλα τα πράγματα ξεκάθαρα. Πράτη να πει, σας ελπίζομαι να επικρατήσει η λογική και η σύνεση στον πλανήτη που δεν το βλέπουμε σήμερα, μάλιστα που είναι και η Διεθνής ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης, η οποία καθιερώθηκε από το 2005 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες που θα πρέπει να διέπει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Καλά, εντάξει, σε ένα φανάρι να πας, θα δεις πως τι διέπει τη σχέση των ανθρώπων, πόσο μάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα λέμε, έρχονται και οι άγιες μέρες, οι ευχές από εδώ, η ειρήνη, η αγάπη, ειρήνη, η υγεία. Ναι, 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 ναι. Καλά, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Όπως και να το κάνουμε, είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με αυτές τις καταστάσεις. Προσπαθούμε τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Απλά προσπαθούμε να είμαστε χαλαροί και ψύχρεμοι μπροστά στις ακραίες φωνές πάνω απ' όλα.
2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή μας κάνετε likes στη σελίδα μας για να φτάσουμε τα 15.000, έτσι για κανένα απολύτως λόγο βεβαίως. Γιατί θέλουμε. Έτσι, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, το like είναι η τροφή του καλλιτέχνου. Χθες είχαμε και το τελευταίο ματσάκιο για την... Ποια αγωνιστική είναι τώρα αυτή, όλα τα μπερδεύω μωρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα είναι σαν να είναι, αλλά δεν θα είναι. 15η αγωνιστική, αλλά είναι στην πραγματικότητα η 12η. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννενα. Ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις με ένα αμφισβητούμενο νομίζω γκολ με... Offside, δεν μπορούσε δηλαδή, να πάρει. Η αδικημένη αυτή τη αγωνιστική είναι η ΑΕΚ και ο Ηρακλής. Ναι. Γιατί το είδα το παιχνίδι, έβλεπα λίγο γεωπολιτικά. Με συγχωρέσει εδώ ο κόσμος. Το χρέος μου το έκανα το αθλητικό. Πήγα και είδα Αγροτικό Αστέρα Πασεραϊκό. Το γήπεδο του Εβόσμου το μεσημεράκι. Θα τα πω και αυτά. Θα σου φάνηκε. Θα σου πω. Η ΑΕΚ λοιπόν ήρθε ισόπαλη, ισοφαρίστηκε στο 87-88-1-1. Το μεγαλύτερο διάστημα. Καθυστερήσει. Λέει εδώ. Ξέρεις παραπάνω, το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα στο... έπαιξε με 10 παίχτες λόγω επειδή αποβολής του Αραβίδη στο από ένα, το 1 το 10ο λεπτό. Είπε να μηνυθεί τον Ζινεντίν Ζιντάν και να δώσει πως γράψε κάποιο. Μία κουτουλιά. Ναι, μία κουτουλιά πιο ελαφριά. Ζινεντίν Ζιντάν από τα Λίντλ. Όπως κάποιοι γράψανε πολύ εύστοχα. Δεν ξέρουμε τι έγινε και γιατί νευρίασε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Παρ' όλα αυτά, μάλλον μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Χρήστου Αραβίδη με την ομάδα της ΑΕΚ. Τα έχουμε λίγο μαζί το του. Βλέπουμε. Το βλέπουμε. Διότι ούτως ή άλλως από πέρσι που ήταν ήρωας και χάρισε το κύπελο στην ομάδα της Ένωσης, φέτος δεν είναι. Δεν πολύ παίζει, είναι και σε έτσι μια σχετική δυσμένεια. Είχε γράψει και ένα παράξενο στάτους στην αρχή της σεζόν. Δημιουργούνται διάφορα πράγματα. Οπότε πολύ πιθανό αυτή η κίνηση να δείχνει και την πόρτα της εξόδου. Η ΑΕΚ λοιπόν και συνέχισε με ακόμη ένα χ. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να κερδίσει. Έχει 2-3 αγωνιστικές. Χαλαρότατα. Ναι. Αγνοεί τη χαρά της νίκης. Αν δεν κάνω λάθος, που μπορεί και να κάνω και λάθος. Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση του βαθμού. Από την προηγούμενη αγωνιστική έχει κερδίσει. Εντάξει, μπορεί. 4-0 το Λεβαδιακό. Τα μπερδεύω λίγο με τα κύπελα που δεν παίρνει αποτελέσματα στα κύπελα. Με τη Λαμία έφερε χ, με την Καρδίτσα έφερε χ. Εκεί λίγο τα έχω, μας έχει λίγο αποσυντονίσει ο θεσμός του κυπέλου. Στους 20 βαθμούς με 5 πέμπτη η Ένωση Ολυμπιακός κανονικά στους 31. Η Ξάνθη είπαμε 22, Παναθηναϊκός 22, Πανιώνης 21. ΠΑΣ για έναν 18, Ατρόμητος 17 και ΠΑΟΚ 17. Ο Ηρακλής στην τελευταία θέση του βαθμολογικού. Άμα το γυρίσει όμως ανάποδα. Πρώτη. Άμα έρθει αυτός ο κόσμος ανάποδα, Κατερίνα μου. Έτσι τότε θα δικαιωθούμε. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Πρωταθληματάκι μας τώρα διακόπτεται. Βέβαια. Γιατί κουράστηκαν τα παιδιά. Είχαμε κανένα μήνα έτσι συνεχόμενο και μας έκατσε λίγο βαρύ. Είναι η αλήθεια. Οπότε σου λέει κάτσε ρε παιδί μου να δώσουμε μια ξεκούραση. Δεν ήταν να γίνουν τώρα κάτι εμβόλυμα, αυτά που δεν έχουν γίνει στην αρχή. Έχει φουτμπολίνγκ. Άσε τώρα, δεν είμαστε για στο μεσοδιάστημα αυτό να φεύγουμε από τα Χριστούγεννα, από τα τέτοια μας από αυτά και να πάμε να παίζουμε μπαλίτσες για να γράφουν και τα ρεπορτάζ Χριστούγεννα στο γήπεδο. Τι κακό είναι, δηλαδή. Στην Αγγλία γιατί το κάνουν. Άσε μωρέ τώρα στην Αγγλία, τι να μου πεις τώρα και αυτή η αυγολέμονη. Εδώ στην Ελλάδα βάζουμε 4-5-3-4 ματσάρες. Στην Αγγλία πας και βλέπεις κάτι Liverpool, Everton. 1-0 με το Ζόρις καθυστερείς. Να πέφτουν πυρσία, αυτά καλό είναι να μην γίνονται μέσα στο γήπεδο. Να υιοθετούν ελληνικά εθήματα. Ναι. Ενώ εδώ εμείς μπαλάρα στρέφονται τα μάτια όλου του πλανήτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και απολαμβάνει θέαμα. Το πρωτάθλημα της Super League επανακάμπτει στις 3 του Γενάρη. Επιστρέφουν οι ομάδες. Τη μέρα είναι 3 του Γενάρη. Μία είναι Κυριακή, Τρίτη. Θα γίνει πρώτη αγωνιστική τότε. Αλήθεια. Ναι. Άρα ξεκινάει το πρωτάθλημα με τη νέα χρονιά. Ναι. Άντε, τι ωραία, τι 3 ωραία. 3 Γενάρη η πρώτη. Ναι. 7 η δεύτερη. Τα έχουμε μαζεμένα. Ναι. Μετά η τρίτη είχε γίνει κανονικά στην ώρα της. Ναι. Ναι, μετά βλέπουμε. Και έχει ο Θεός. Όχι, περίμενε. Τι, έχει βγει εδώ το πρόγραμμα. Το έχω μπροστά μου. Λες, παιδί μου. Και 14 ναι. Γενάρη θα γίνει η 10η αγωνιστική. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν καταλάβω. Και μετά τις 14 ναι, Γενάρη ναι, που πάει, περίμενα σου ναι, πω πόσο. Δεν μπορούμε ρε, δεν μπορούμε. 14-21 θα πηγαίνει λογικά. Θέλουμε να σώσουμε και τη χώρα από το χρέος.
Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε μια αγωνιστική. Η 21 θα γίνει κανονικά η 16η. Καλά. Εντάξει. Σωθήκαμε τώρα. Έχει αναβληθεί και ακόμα. Ναι, ήταν οι δύο οι πρώτοι στην αρχή και μετά μια ενδιάμεση. Σταμάτα, παιδάκι μου. Ρέμιζε λίγο. Δεν μπορώ, ρε. Βοηθήστε μαζί μα να κάνετε έτσι. Είμαστε και λίγο περιορισμένη ευθύνη εδώ και αντίληψη. Άμα την επιστροφή των ομάδων από τις εορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς, αλλά όχι και των Φώτων, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Τρίτη στις 3 του Γενάρη την Ξάνθη και ο Λεβαδιακός τον ΠΑΟΚ. Τα πρώτα παιχνίδια, τα επόμενα είναι Κέρκυρα Ατρόμητος Αθηνών την Τετάρτη, Λάρισα Βέρεια. Για να προγραμματίσετε, ρε παιδί, μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα ταξιδάκι, ας πούμε, με όλο αυτό το σκηνικό. ΑΕΚ Πανετολικός, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης και την Πέμπτη Πανιώνιος Παζιάννινα και Πλατανιάς Παναθηναϊκός. Και μετά, στις 7 του μήνα, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Βέρεια. Ναι. Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ. Ναι. Το. Είδες που μπερδεύεσαι. Αυτό είναι Σάββατο. Είδες Κυριακή. Άστο, μη το βλέπεις. Το βλέπει. Πάκου Παζιάννενα. Ναι. Πανετολικός Πανιώνιος Πλατανιά ΑΕΛ. Και τη Δευτέρα Ξάνθη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Κέρκυρα. Και στα καπάκια κυπελάκι. Την επόμενη εβδομάδα. Ζαλούρα με έχει πιάσει. Ναι, παιδί μου, άμα. Είναι αυτό που φαντάζομαι τώρα, ας πούμε, πώς θα ξυπνήσουν οι ποδοσφαιριστές στις 2 του Γενάρη, ε! Θα τους σηκωθούν και λέω. Εγώ πάλι πιστεύω ότι και μία του Γενάρη προπόνηση θα κάνουν. Ναι. Δηλαδή αυτοί που παίζουν στις 3 δεν θα πάνε να δουν ένα βίντεο. Ναι, εντάξει, θα κάνω, αλλά σκέψου πώς θα ξυπνήσουν. Όχι, εσύ ρε, παιδί μου, όταν πήγαινε σχολείο, τα κάνεις τα μαθήματά σου. Αλλά πώς ξυπνούσε. Το πρωί! Ναι, αυτό. Και πάω. Πώς θα ξυπνήσουν και να λένε ποιος πάει αύριο πρωτάθλημα. Διότι ζωάρα, ζωάρα. Πότε σταματήσαν τα πρωταθλήματα? Δεν σου έχουμε σήμερα 20, 19, 18. Και πανακάμπτεις μετά από 1-2 γεμάτες εβδομάδες καθισό. Και έρχεσαι την τρίτη εβδομάδα να παίξεις ποδόσφαιρο. Ωραία, φίλε, θα αναστενάξουν οι πίστες, δεν νομίζω. Σίγουρα θα πάρουν και γενναία ρεπά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή τα διήμερα και τα τριήμερα θα φύγουν σφαίρα. Ένα τώρα τους έχουν εδώ λίγο μαζεμένους, θα τους διώξουν για Χριστούγεννα και μετά θα τους μαζέψουν και δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Ναι, άμα παίζεις τώρα 3 του μήνα. 3 του μήνα και ξεκινάει η υποχρέωση και το κυπελάκι. Κυπελάκι λοιπόν κλήρωση σήμερα στις 11 η ώρα. Ποιοι είναι οι δυνατοί και ποιοι είναι οι αδύνατοι. Εσύ θα μου πεις, παιδί μου, που είσαι η δυνατή των FM. Από τον πρώτο όμιλο δυνατός είναι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Προκρίθηκε ΠΑΟΚ και Τρίκαλα. Από το δεύτερο ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Από τον τρίτο ο Όφη. Ναι. Από τον τέταρτο ο Πας Γιάννενα. Ναι. Από τον πέμπτο ο Αστέρας Τρίπολης. Από τον έκτο η ΑΕΚ. Από τον έβδομο ο Ατρόμητος. Και από τον όγδο ο Κισαμικός. Κισαμικός, το τρένο του Κισαμικού. Αυτή λοιπόν είναι η πιθανή αντίπαλη της ομάδας του Άρεος. Βεβαίως. Όπως ακούσαμε κάποιον. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Του Πλατανιά. Των Τρικάλων. Ναι. Ο Τρικάλα δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων είναι η αδύνατη. Είναι το δεύτερο γκρουπ δυναμικό. Τη Ξάνθη. Ναι. Τη Λαμία. Του Πανετολικού. Και του Λεβαδιακού. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη της ομάδας του ΠΑΟΚ. Βέβαια, εδώ παίζει από την αρχή της χρονιάς το άντε να έρθει το Κύπρο να κληρωθεί, ναι, το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή, γιατί τέτοια λύσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, όταν έχεις με κάποιον να βρεθείς καιρό. Πώς λέει, ναι, μάτια που δεν βλέπονται. Κάτι. Ναι. Αυτό είναι σαν τις σχέσεις. Ναι, δηλαδή. Ναι. Είναι αυτό που έχεις κάποιον. Ναι. Περνάς καλά μαζί του και περνάει καλά και αυτός, ναι, μαζί σου. Ναι. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Ναι. Μια περνάει ο ένας, μια περνάει ο άλλος. Έτσι είναι οι σχέσεις, δεν μπορούμε να περάσουμε και δύο καλά. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Αλλιώς τη σχέση θα ήταν άμα περνούσαμε, ναι, και δύο καλά. Έτσι. Ναι. Και μετά για ένα λόγο, χύψη έτσι. Ναι, 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 ναι. Χωρίζεται. Μπήκα λόγια. Μπήκα λόγια, ρε παιδί μου. Κάτι τρίτα πρόσωπα. Τρίτα πρόσωπα, ετά. Κάτι πεθερές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, ναι, ναι. Και τώρα έχουν περάσει χρόνια. Έχω περάσει. Το 14, σου λέει ο άλλος. Ναι, ο άντερε, τελευταία αναμέτρηση ΠΑΟΚ, Άρη ΠΑΟΚ ήταν το. Το 2014. Μάλιστα, πρέπει να το βράδυ, κάτι τέτοιο λέγαμε. Καλά, καλά κάνατε και λέγατε. Και ίσως νομίζω ήταν εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα το 4-1 με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Παρόπως, ναι. Ναι, ναι. Θα με το δούμε όμως αυτά. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Ναι. Και θες να τον ξαναδείς. Θα τον ξαναδείς, τι να κάνει αυτή η ψυχή, λες. Ναι. Ναι. Και έρχεστε κοντά. Ναι, δηλαδή, ναι, θα πάτε σε ένα ρεβεγιό χριστουγεννιάτικο. Ναι. Θα είστε και οι δύο εκεί. Ναι, θα κοιταχτείτε. Θα, ναι, θυμηθείτε. Και θα πεις, ναι, βρε, λες, τώρα.
θα έχετε καλή κουβέντα. Ναι. Άνετη κουβέντα, θα λες. Θα σου πει ναι. Τι κάνεις. Ναι, θα είσαι με κανέναν τελευταίο καιρό. Πώς είναι η ζωή σου. Μα όχι τον τελευταίο καιρό, εκεί. Ναι. Όταν θα αντιληφθείς και θα πεις χωρίς εμένα να πούμε που να πάει το λιμόνα. Ψάχνει. Που να πάει ρε, που να καλύτερος να πούμε. Αλλά φυσικά το αντίστοιχο συμβαίνει και από την περίπτωση. Ναι, 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 όχι, είναι αμφίδρομο. Έτσι, και ξαφνικά τι, έρχονται και μαζί. Είναι αυτό που λες στην παρέα, α παιδιά, θέλετε να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Να παίξουμε μια μπουκάλα. Α, μπουκάλα παιδί. Και είναι εκεί που περιμένεις ναι. τη στιγμή ναι. που η μπουκάλα που θα γυρίσεις κάτσει, θα δείξει το αντικείμενο του πόθου σου. Μπορούμε όμως εναλλακτικά να πούμε ότι θα παίξουμε τα ζεστά μπαλάκια. Εμείς αυτά. Δεν θέλω να παρεμηνευτώ. Καθαράσουμε τα ζεστά μπαλάκια των κληρώσεων που τα έχουμε ακούσει πολλάκις να συμβαίνουν έτσι. Ιστορίες και διηγήσεις. Στις 11 λοιπόν η κλήρωση. Στα γραφεία της ΕΠΟ. Στο Πάρκο Κουδί. Έχουμε πάει εκεί. Έχουμε πάει ποιοι είμαστε. Α, καλά, ναι. Βγαίναμε εκεί πέρα, τους βρίζαμε. Έχουνε, τα έχουν ακούσει, σε όλη την πρωτεύουσα τα έχουν ακούσει τα πιντελίκια τους. Ναι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Και πέφτει πάνω που ωραία φίλε, θα έχει τσαλτίδι να φωνάζει και τέτοια. Στις ναι, 10-12. Ο Μάριο στο δικά του. Μάριο θα λέει για τη χαμένη Λίβερπουλ στο 10. Θα σας πούμε εμείς τώρα τι μπορεί να ακουστεί. Μην την κάθε... ακούσετε την εκπομπή. Να ακούσετε καμιά εκπομπή, μπορούμε να σας κάνουμε όλες. Όλες τις εκπομπές σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά θα έχει 24, ναι, τα δικά του αυτή που να, δεν ήρθε αυτό που θέλαμε, αλλά ήρθε αυτό που θέλαμε. Ζαχώρα γύρισε από τα βουνά γιατί χθες ήταν και αυτό μαζί. Μαζί μήπως ήσουν. Λείπαμε όλοι. 2-31-0-27 και 38. Για ποιοι είναι εδώ στην πόλη FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Εντάξει, να βγάλουμε και αυτές τις υποχρεώσεις, να ξεπετάξουμε και τα κύπελά μας, να ξεπετάξουμε και τη football league, η οποία κανονικά είναι σε πάλι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Χτες διεξήχθη μόλις η έκτη αγωνιστική. Ναι. Δηλαδή από εκεί που θα έπρεπε να τελειώνει ας πούμε, η πρώτη να λέμε πρωταθλητής χειμώνα και αυτά. Είμαστε... Πρωταθλητής 10 αγωνιστικών ναι, θα έχουμε. Έκτη. Είμαστε ουσιαστικά σαν να βρίσκεσαι εκεί στο checkpoint. Ούτε το πόκρα κλείς δεν είχε γίνει. Να βρίσκεσαι στο checkpoint της 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση. Γιατί κάπου εκεί ρε παιδί, αν βάλεις το πρωτάθλημα συνήθως ξεκινάει Σεπτέμβριο, ναι. γίνονται 5-6 αγωνιστικές. Ναι. Κάπου έχει κάπου ενδιάμεσα ναι. και 2 εβδομάδες εθνική. Ναι, είναι σαν να κάνεις τώρα παρέλαση. Ναι. Παρέλαση χριστουγεννιάτικη. Ο Αγροτικός Αστέρας πέρασε, όχι πέρασε, στην έδρα του επιβλήθηκε με 2-0 του Πανσεραϊκού σε ένα ματσάκι στο οποίο πήγα και εγώ. Αυτό ήταν το γεγονότο της ημέρας. Για πες. Εντάξει ρε παιδί μου, καλούτσικο παιχνίδι ήταν. Πώς ήτανε. Καλά ήτανε, καλά ήταν. Μια χαρά χαιρετίσματα έχεις και από τον Αγροτικό και από τον Πανσεραϊκό. Τι πώς ήτανε, μωρέ. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Είχε καλή μέρα, είναι η αλήθεια. Βοήθησε αυτό το πράγμα. Καλούτσικο παιχνίδι, οι ομάδες είχαν διάθεση, ο Αγροτικός ήταν λίγο καλύτερος και νομίζω δίκαια έφτασε στο αποτέλεσμα. Ναι. Διεκδίκησε πιο μαχητικά την νίκη, ο Πασαρακός μπήκε δυνατά μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Δέχτηκε και ένα γκολ στο 30, υπάρχουν και διαμαρτυρίες για κάποιο χέρι εκεί είμαστε μεγάλη περιοχή, εμείς από μακριά που να το δούμε στην αναμπουμπούλα. Κάπου εκεί αποσυντονίστηκε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σχεδόν καθολική επικράτηση του Αγροτικού, 2-0, μοιραία και... σχεδόν αυτονόητα. Με τον Αγροτικό τσουκου τσουκου και αθόρυβα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Γιατί χθες είχαμε σχεδόν το μισό πρωτάθλημα διεξήχθη τη χθεσινή αγωνιστική ημέρα. Αχαρναϊκός Καλλιθέα 3-1 χωρίς τάκι γκόνια. Να βλέπετε τώρα, εδώ να δηλαδή σέβαστε. Τώρα μόνο Champions League τάκι γκόνια. Μόνο Champions League. Τη Τετάρτη μόνο Champions League χωρίς Καλλιθέα. Αν θέλετε να δείτε το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορείτε να το πράξετε Σαββατοκύριακα ή Δευτέρες. Αν θα αναγκαστείτε να κλείνετε στα σπίτια και να βλέπετε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Τι να κάνεις, να. Λαμία Τρικαλά 1-0, Πανσεραϊκός. Τι λέω, ρε. Ό,τι να ρε αποτελέσματα λέω. Καλά, εντάξει. Ποια αγωνιστική. Τις προηγούμενες αγωνιστικής λέω. Τι ωραία. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ φρέσκα τα νέα μας. Σαν να μην πέρασε μέρα είμαστε. Να ναι. Αγροτικός Αστέρας Πανσεραϊκός 2-0. Αιγινιακός Απόλλων Σμύρνης 1-2. Νομίζω στο τέλος της. Στο 90 ο Κονέ έδωσε την νίκη για την ομάδα του Απόλλων Σμύρνης. Ισοβαρίστηκε στο 80. Καλλιθέα Όφη 1-2. Και Χανιά Λαμία 0-3. Με τον Άρη. Δεύτερο. Με τον Άρη δεύτερο ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Εγώ είδες, τα ξέρω, ενημερώθηκα. Παιδί μου, ξέρεις ρεπορτάζ. Η Λαμία προελάβει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς. Ο Άρης δεύτερος με 14. Όπως και ο Απόλλων Σμύρνης. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι και οι αίτητες του πρωταθλήματος. Τσούκου τσούκου Αγροτικός στους 13.
Χαρναϊκός 11, Όφη 11, Πανσεραϊκός 10, Σπάρτη 10, Πανθρακικός 10, 8 μάλλον έχει ο Πανθρακικός, Τρίκαλα 7, Κισαμικός 6, Γυνιακός 5, Πανεγιάλιος 5, Χανιά 4, Καλυθέα 3, ΑΕΛ Καλονής 3 και Πανεπιστημιακός 0, ο οποίος νομίζω ότι έχει αποχαιρετήσει από τώρα την κατηγορία, την είχε αποχαιρετήσει από τη στιγμή που ανέβηκε, και θυμόμαστε ότι έπεσε και ένα ζήτημα αν θα ανέβει ο Πανεπιστημιακός ή η Ζάκυνος. Τελικά διεκδίκησε το δικαίωμα στην πτώση η ομάδα εκεί της Ελευσίνας. Έχουμε και μπασκετάκι σήμερα, Κατερίνα μου. Σήμερα μπασκετάκι. Έχει Άρη το βράδυ. Έχει Άρη. Αυτή τίποτα δεν μάσανε από γιορτές. Όχι. Εκεί θα παίζουμε. Ναι. Γιατί το Champions League είναι αυτό. 9 η ώρα. Μήπως αυτό το Champions League εννοούσε τα κισμπόνια. Δεν ξέρω. Σήμερα 9 η ώρα παίζει. 9 η ώρα ο Άρης με. Με μια ομάδα που δεν την ξέρω. Χθες το βράδυ προσπαθούσα να την πω και με κοροϊδεύανε. Γιατί σε κοροϊδεύουνε, δηλαδή αυτοί μπορούν να τις πουν τις ομάδες. Δεν κατάλαβα. Όχι, μπορούσανε. Μπορούσανε. Άρεσε. Άμα ξέρεις, άμα έχεις πάρει πάλσο. Να χαρίγια. Να χαρίγια, να χαρίγια. Ωραίο, ωραίο όνομα. Από πού είναι αυτή? Μια Ισραηλινή είναι, τι. Το ξέρουμε. Μαθαίνουμε και πατριδογνωσία, μαθαίνουμε και. Η Ρόνη Ναχαρίγια. Έχει και όνομα και επίθετο. Η Ρόνη είναι Ναχαρίγια. Από πού είναι, κάπου πρέπει να την είχαμε ξαναμνημονεύσει τη συγκεκριμένη την. Δεν θυμάμαι. Τι χθες έκανες ασκήσεις ορθοφωνίας και δεν. Δεν κατάφερες. Όχι, ρωτούσα αν θα με πάρουν στο γήπεδο. Α, πάνε να δεις μπασκετάκι. Μπορεί. Πάνε μωρέ δες, πάνε μωρέ δες. Στις 9 η ώρα, ο ΠΑΟΚ πότε αγωνίζεται? Νομίζω αύριο. Νομίζεις αύριο πρέπει να αποδέχεται τη Βαρέζα, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 η ώρα. Σέρβικη είναι η Ιρώνινα Χαρίγια. Άντε καλέ, δεν θα μου κάνει καθόλου για σέρβικο το Ιρώνινα Χαρίγια. Μου κάνει έτσι πιο... Όχι, λάθος πληροφορία. καμία ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή. Ό,τι ακούτε, ξεχάστε τα. Ισραήλ. Δεν σου είπα, παιδί μου. Γυρίστε τώρα τη συχνότητα. Ό,τι και να ακούσετε. Μάιντε. Υπευθυνότητα. Πάνω απ' όλα. Και διάβασμα περί των αθλητικών πεπραγμένων. Ό,τι σου ήρθε πρώτο στο μυαλό, το είπες εσύ. Όχι, είδα κάτι στο Google και πατάω Ιρώνη Ναχαρίγια, ναι. Και έβγαλε έναν παίκτη ο οποίος έλεγε καταγωγή σέρβικη. Και πώς λέγονταν, Ναχαρίγια ο παίκτης? Όχι, ένας παίκτης που παίζει στην Ιρώνη Ναχαρίγια. Καλά, εντάξει, έχεις και εσύ τα δικά σου ρε παιδί, έχεις και έναν τρόπο να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Ναι. Το μπασκετάκι λοιπόν, ο οποίος συνεχίζει, δεν ξέρω αν ήρθα και την άλλη εβδομάδα. Α2 λέω. Α2 είχε κέρδισε ο Ηρακλής. Μην αγχώνεσαι. Γιατί χθες δεν είπαμε, αλλά θα έχει το Σαββατοκύριακο, δεν νομίζω. Όχι, καλέ. Λογικά θα σταματήσουν όλα τα πράγματα. Α2. Α, εκεί σταματάμε και εκεί ζω. Ωρε, φίλε. Εκεί είναι άπλες. Εκεί θα πάνε εκδρομές. Ναι. Η Α1 από μέχρι πότε? Περίμενα, αυτό ψάχνω να δω. Δεν με ρωτάς. Παιδί μου, αυτά πρέπει να τα έχεις έτσι. Καλά, πες κάτι στην τύχη μου, αρέσει. Αφού μετά θα το. Αφού μετά θα το ανατρέψουμε ούτως ή άλλως. Θα πεις τι βλακίες, έλεγα. Πες κάτι για να κερδίσουμε τον χρόνο. Όχι, θα πούμε σωστά πράγματα στον κόσμο. Άντε τώρα. 26 Δεκεμβρίου, κανονικότατο μπασκετάκι. Πλάκα κάνει. Όχι, βέβαια. 26 Δεκεμβρίου με τη Γαλοπούλα. Εμείς δεν θα έχουμε εκπομπή, μπασκετάκι θα έχει. Τι είναι αυτή η βρέκη στην. Στην στον Εσάκε. Εσάκε, πώς λέγεται. Ναι, Εσάκε. Τι άνθρωποι είστε εσείς, βρε, δεν τρέπε. Ψυχή δεν έχετε. Πες τα. Φλόρι μπασκετική, ρε εσύ. Μετά έχω φταίω που τα λέω. Δεν αφήνουν τον κόσμο λίγο να πάνε να δεις. Εκεί. Χωρίζουν τις οικογένειες. Δεν πειράζει. Ρίκρι, με τι καρδιά να πάνε να δεις τώρα, ας πούμε. Τα... Τι, ναι, 25, θα σου λέει να φας, έλα, βάλε βραγόρι μου να φας. Τώρα τι να φάω, αύριο έχουν και μάτς. Ναι, αύριο παίζω, δεν μπορώ να πιω, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να ράνω. Ωραία. Θα γλεντάει όλο το σόι και εσύ θα είσαι τίποτα με το κινητό. Και να σε λένε και Χρήστο, ρε φίλε. Φουά. Άμα σε λένε Χρήστο, άλλαξε το. Δίνει ναι, συμβουλή τη εκπομπή. Δεν είναι και άλλο. Το Χρήστο να τα αλλάξετε. Είναι μακράν το πιο μέτριο όνομα. 26 λοιπόν έχει μπασκετάκι, 27 ή μόνο 26 Δευτέρα? Όχι, όλα 26. Βρε βάλτε και ένα 27. Τι άνθρωποι βρε Βασιλακόπουλε. Αθέος είσαι. Δεν έχεις δηλαδή λίγο τσίπα, λίγο τέτοιο. Λίγο Χριστούγεννα δεν έχεις. Μάλλον δεν. Και μετά όμως ξαναπάει 7. Τι να το κάνεις. Εντάξει μωρέ, τα Χριστούγεννα είναι τα ωραία. Μετά η πρωτοχρονιά τελειώσαν οι γιορτές. Με πιάνει κατάβληψη την πρωτοχρονιά. Γιατί? Λέω ότι ήρθε η πρωτοχρονιά, τέλος. Πάνε γιορτές. Μετά όχι, έχουμε την. Έχουμε την. Παιδί μου, πρωτοχρονιά. Φέτος είναι η Κυριακή, τη Δευτέρα. Ράδιο. Εντάξει. Κανονικά, έτσι να. Καθαρικό θα κάνουμε πάλι. Πρώτοι θα είμαστε. Γι' αυτό πάει κατά αντεμπιπόστα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Τι λες, καλέ. Δεν είχε. Αλήθεια. Ήταν Κυριακή.
δύο του μήνα και είχαμε έρθει εμείς τρεις. Θα μα ψάξει τα δεινά του σταθμού, θα τα αντιληφθεί γιατί και πώς. Αυτό λοιπόν κύριε Σικίλη. Την κλήρωση. Την κλήρωση είχαμε δώσει με φανέλα αλπικίδη πέρυσι. Φέτος τι να δώσουμε, κάτι να δώσουμε. Δώστε μας να δώσουμε. Έλα, θα βρούμε. Θα βρούμε κάτι. Το έχω πάρει πάνω μου. Έτσι, έτσι λοιπόν. Υπεύθυνη κληρώσεων, υπεύθυνη. Κατερίνα Βουγιουκά. 7 η ώρα, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή ξεπετάξαμε όλα τα θηλυκά. Σας δώσαμε το πρόγραμμα. Καλά, τι είμαστε. Δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε επιτέλους. Θα κάνουμε και την κληροσούνα μας σε 7 και μισή. Θα πούμε έρευνες, ιστορίες, το θέλω, ένα. Θέλω χριστουγεννιάτικα. Ναι, θέλω εδώ να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει πιο κοντά. Ναι. Γιατί φέτος μέσα στην παγωνιά σου χάριζε την καρδιά μου και όλα αυτά. 7 η ώρα λοιπόν. Και τούλ για το Χριστούγεννο. Τούλ. Τούλ. Εντάξει, σου βάλω τι θες, παιδί μου. Άκουσα τούλ, φόρτιση, ξέρω εδώ. Πρωί πριν Παναγία και Χριστέ. Παντάρα, παντάρα. Με κατευθυντικά με πιάνουν, έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Πού το λέει καλέ αυτό το τούλ για το Χριστούλη. Πού το, αυτό είναι ο στίχος που μας έχει σημαδέψει στο συγκεκριμένο. Εδώ το λέει. Πες τώρα και τούλα, πες τώρα και τούλα. Τούλη. Άσε, άλλος μπήκε, δεν το λέει αυτό, το έβαλα το σωστό, το τραγούδι. Καλέ. Α, εντάξει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας, συντροφιά, με τη Mondalumin. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες. Και δεν χρειάζεσαι τούλη. Ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92, Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 23 10 600 722. Και στο mondalumin.gr μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Και χρονιάρες μέρες που έχουμε. Η ερευνήτρια εδώ Κατερίνα Βουγιούκα, Άρτια Βυχθίσα, από τα εργαστήριά της έχει βάλει την στολή της για να σας παρέχει την τεχνογνωσία με την οποία. Έτσι όπως το λες τη στολή, ο κόσμος θα νομίζει ότι την γνώμη. Αστροναύτης. Γιατρέσα την είσαι, γιατρέσα. Το βάζω έτσι. Εγώ αστροναύτης θέλω να εντάξει, παιδί μου, ντύσου, τι να σου πω, ντύσου και δεξιμπακ, άμα θέλεις. Ένα τι λόγος μου πέφτει. Αριστερό είναι. Αριστερό, αριστερό. Ξέρεις, παίζω όλη την πλευρά. Αριστερά είναι καλύτερα γιατί έχει πιο εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα Χριστούγεννα. Όπα, εδώ θα πάρει σοβαρή φωνή, βύση. Είμαι έτοιμη. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτά τα Χριστούγεννα και τι έχουμε σήμερα να διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, ναι. Επειδή έρχονται αυτές οι άγιες ημέρες, ναι, 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 ναι. Και επειδή οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, ναι. Δεν θα μας βοηθήσουν να τα ξαναπούμε με τον κόσμο. Ναι, 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 ναι. Έχω φέρει θέμα σοβαρό, θέμα σοβαρό και φλέγον. Θέμα σοβαρό και φλέγον. Βάλε το πνεύμα των Χριστουγέννων στο κρεβάτι σου. Τι μας έχεις πρωί πριν να μας αναστατώσεις. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή. Βεβαίως. Και θα σου πω καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ πάντως προτιμώ μια γυναίκα στο κρεβάτι μας, τα πνεύματα και αυτά. Εντάξει ρε παιδί μου. Θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει όμως εδώ. Είναι αν... βοηθητικό. Ναι. Θέλεις να πεις κάτι, ξέρεις κάτι για μένα δηλαδή. Όχι ποιος προσωπικά. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Έχω πρόβλημα εγώ στο κρεβάτι, δεν έχω πρόβλημα στο κρεβάτι. Δεν παρακαλώ μας ακούει και ο κόσμος, μια χαρά είμαι. Καλά, εντάξει, δεν είπα κάτι. Ξέρουμε για τον καθένα προσωπικά. Μην νομίζετε, μπορούμε. Αρχίζω και φοβάμαι. Έτσι, έτσι. Δεν θα κρυφτεί κανένας από το λόγο. Για πες μου για το πνεύμα του Χριστουγέννου. Για το πνεύμα για το πνεύμα του Χριστουγέννου. Να, εδώ σας κάνουμε προτάσεις. Προτάσεις. Πώς να περάσετε καλύτερα αυτές τις ημέρες. Ναι. Αν δεν είστε παντρεμένοι, να φανταστώ, ε. Όχι. Και παντρεμένοι. Ναι, καλά. Για όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά. Δοκιμάστε. Δοκιμάστε. Τι να δοκιμάσουνε, παιδί μου. Ναι. Αυτά που θα τους πω. Τι θα τους πω, αφού θα δοκιμάσουν το ένα φαΐ πίσω από το άλλο και μετά δεν θα έχουν διάθεση για τίποτα. Να ρωτήσω εγώ αυτά που θέλω και μετά θα τα πω. Έτσι, ναι, 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 παρακαλώ. Χθες πήγαμε στον Αγροτικό Αστέρα γιατί έκανα κουπάνα από τη δουλειά μου να χάλια και θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Πήγες. Εσύ πήγες. Αυτός πήγε. Εγώ πήγα, ναι, κανονικά. Ναι, εγώ ήμουν στο κρεβάτι τώρα, δεν πήγα στη δουλειά. Αχα. Δεν, τι έγινε, δεν παίξαμε. Χάλια. Εντάξει, χάλια, όχι μωρέ, χάλια, αλλά εντάξει, λίγο άνευρα. Ο Αγροτικός ήταν καλύτερος. Καλή ομάδα, σφιχτό σύνολο. Σφιχτό σύνολο. Εντάξει, και ο Πασαρακός τώρα πιτσιρίκια αυτό εκεί το ψάχνει το ζήτημα.
Δεν θα κινδυνεύει. Μου... Δεν θα κινδυνεύει πάντως. Μια ερώτηση λίγο τέτοιο, λίγο ύπουλη. Ναι. Τι φανέλες φορούσε, τι μάρκα φανέλες φορούσε ο Πασεραϊκός. Δεν το πρόσεξα αυτό και γιατί το ρωτάς. Τώρα γιατί με... ναι. Γιατί άλλαξε εταιρεία στη μέση χρονιά. Τι πήρε, καμιά. Μάκρον πήρε. Μάκρον πήρε για αυτό. Αμά τώρα ψάχνετε να βρείτε όλοι να εκπαιδεύσετε. Εντάξει, έχει ένα σχετικό παρεδώσε με τον Πάκο Πασαρακός. Έχει τον Κάκο δανεικό. Οποίος... Τέσσερις δανεικούς έχει. Ναι, έχω τον Κάκο. Μου είπαν ότι είναι, δεν το ήξερα. Και εμένα μου είπαν ότι ο Κάκο να φύγει, να ξέρεις. Είναι. Τι θα φύγει. Θα πάει σε ομάδα Super League. Ναι, η Καλούτσικο ήταν. Εντάξει, από τους λίγους που διακριθήκαν χθες. Έχει και τρία γαλάκια, αλλά δεν ξέρουμε από ποιον πληρώνονται αυτά τα τρία γαλάκια. Τα τρία γαλάκια δεν πολύ δείξανε πραγματάκια χθες. Δηλαδή, ο επιθετικός που μπροστά, το Νιάρη, αποσύρθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν ήταν λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Δηλαδή, άνευρο αυτό που είδες. Ναι, άνευρο. Εντάξει. Ναι, αυτό. Ο Αγροτικός ήταν καλύτερος. Ήταν καλύτερος και πήρε δίκαια την νίκη. Και έχει καλή ομάδα ο Αγροτικός. Είναι Νίκος Μεντίνη στον πάγκο, δεν το ήξερα αυτό. Να τι μαθαίνει κανείς. Θα επισκέπτομαι πιο συχνά τη Σούπερ Λίγκα, κάτι παλιούς γνωστούς και τέτοια. Ωραία ήταν. Ωραία πέρασε. Δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι. Είχε κόσμο. Κάτι ψηλό. Από Κουσέρες δεν είχε και πάρα πολύ. Είχε καμιά 70 άτομα. Τώρα δευτεριάτικα, και 3 η ώρα. Δεν προλαβαίνεις. Παλιό ώρα ήταν. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη να είσαι, δεν προλαβαίνεις. Εσύ άμα δουλεύεις, πού να προλαβαίνεις να πας στο γήπεδο. Εντάξει, να κάνεις. Την επόμενη φορά. Έχετε μια πανέμορφη μέρα και περιμένω να ακούσει. Έτσι, όλους αυτιά. Φιλιά, καλή σου μέρα, τσάω. Αγωνιά ο κόσμος. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ πήρα για να εμποδίσω την Βουγιού και να πει την ερώτηση. Βέβαια. Τόση ώρα εδώ που λέγαμε τα αθλητικά, όλοι μούγκα. Δηλαδή, ακούγανε. Καλό τον πιστό κόσμο του ραδιοφόρου της εκπομπής. Έτσι να πάρουν καπάκι ένας πίσω τον άλλον, να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτή η έρευνα. Μα δεν θα την πει. Σου λέω τόση ώρα που λέγαμε τα αθλητικά, όλοι να ακούσουν τι θα πούνε αυτά για τα αθλητικά που τα ξέρουν. Τώρα εδώ παρτίζαμε τα πραγματικά. Η κουρού των αθλητικών είμαστε. Τα πραγματικά γεγονότα κανένα. Τι λέει. Τι μας λέει τώρα να πάρουμε ένα πνεύμα στο κρεβάτι μας. Ένα πνεύμα. Ναι. Μια νεράιδα. Το Άγιο Πνεύμα πώς ξέρετε να το πάρετε όλοι σας το καλοκαίρι. Το ινόπνευμα επίσης βέβαια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πού ξέρω τι πνεύμα θα μου κουβαληθεί. Εξαιρετικό είναι το δικό μου το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι και να βάλεις καλά είναι ρε παιδί μου τώρα. Άσε τώρα. Κόσμο να έχει. Α, κόσμο να έχει απλά. Κόσμο να έχει, ναι. Άμα το πνεύμα είναι κάνουμε στα καλή, τι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Γέρανα δεν είναι μόνο για εσάς, είναι και για μας. Ναι, ρε παιδί. Καλά, εσύ πάντα μου στα καλή. Άμορφη σε μένα κατά λάθος, τι γίνεται. Δεν θα γίνει τέτοιο λάθος. Ξέρει το πνεύμα που πηγαίνει. Ναι, ναι, το Χριστουγέννα θα μεριμνήσει. Δεν ξέρω τα πνεύματα, τι κουμάσια πνεύματα, να ξέρει. Θα δει διαβόλου πλάματα. Θα δει αν ήσασταν καλά παιδάκια τα πνεύματα και θα πράξουν ανάλογα. Ναι. Και μετά εγώ θα τη βουζούκα, την πρώτη. Πού είσαι, Κατερίνα, μου ήρθε δεν μου σάντουσε εκεί πέρα με κάτι περίεργα φρύδια. Θα σου πω, στείλ τον σε μένα. Στείλ τον σε μένα, στείλ τον κάπου αλλού. Μου σάντουσε περίεργα φρύδια. Ναι. Νομίζω τον Καραμαλή θα έλεγε. Ξέρω εγώ να έρθει από το Περπέρα, ναι, να έρθει να σου πει. Αυτό είναι και τα κουβαλίζω το πνεύμα τώρα στο κρεβάτι μου. Α, σε μέρα κύριε μου. Σκυμίσουν. Άλλοι μπορεί να ψάχνουν τα Χριστούγεννα για να απλωθούν στο κρεβάτι. Να ανοίξουν τις ξαπλωτές τους. Τώρα μιλάς σωστά. Τώρα θέτεις σωστή βάση το θέμα. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Αν δεν θέλετε να έχετε πνεύμα, τι αν θέλετε να έχετε, ας πούμε. Στο κρεβάτι. Ναι. Δεν αυτό έπρεπε να ήταν η έρευνα. Εγώ θα έλεγα να είχα. Μόλις ή κάτι άλλο. Να είχα Νόβα να δω Super League, αλλά δεν έχει Super League. Δεν έχει Super League. Αυτό. Ναι, θα χάσουμε. Έχασε Βελκιά Βελόνη. Δεν έχει Super League. Παρεπτόντω, σημείωσε σήμερα κλήρωση του ΠΑΟΚ. Θα είναι είμαι λεβαδιακό. Ναι. Για να παίξει 8 φορές μέσα σε ένα μήνα. Ναι, μη σοβαρά. Εδώ παίζει. Ξεκινάει με λεβαδιακό ΠΑΟΚ. Ναι. Παίζει μετά να μπει ο Γιάννενο, ναι. Μετά ξανά, μέσα σε 2-3 μέρες με τη Λάρισα εκτός, ναι. Μετά ξανά λεβαδιακό. Α, είναι η πρώτη αγωνιστική. Βέβαια. Ωραία. Ωραία. Οπότε να μην έχουμε και ένα λεβαδιακό διάβασα και μπελό. Πολύ πονηρή. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ατρόμητο, για να γίνουμε πάλι κόλαση. Κόλαση, έτσι, να έχουμε ένα τέτοιο σχόλιο. Ατρόμητο δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό ήταν για είναι και ίδιο στους ισχυρούς. Όχι, είναι και ίδιο στους ισχυρούς. Α, είναι στους ισχυρούς. Ατρόμητο. Ναι, ναι. Στους αδύνατους ποιος είναι. Ο Πανετολικός από αυτό τον όμιλο. Ο Πανετολικός, εντάξει, μας κάνει γι' αυτό. Λαμία, Πανετολικό δεν πειράζει. Εκεί Λαμία τώρα δεν μου αρέσει μέρο. Με βάζει το μέρο. Δεν είναι ωραία εκδρομή Λαμία, δεν κάτι άλλο. Δεν είναι. Γιατί δεν έχει. Μπορώ να σου πω ωραία tips για φαγητό στη Λαμία. Μπορώ να σου πω ωραία tips για φαγητό στη Λαμία. Ναι, όπου μου έχεις πει την άλλη φορά σουβλάκια σε τέτοιο. Πού? Το έγινε στο Καραβόμηλο που μου έχεις πει.
Πού δεν είχε πει για ωραίο πιτόγυρο γύρω, κάπου εκεί κάτω. Άγιο Κωνσταντίνο. Εγώ στον Άγιο Κωνσταντίνο δεν έχω φάει. Δεν έχει φάει. Μήπως τα έλεγα εγώ που με είπανε. Μήπως τα έλεγα εγώ που με είπανε. Όχι, μου είχα πάρει και κορόδευα τη βουλιούκα τότε. Μπορεί. Δεν έχω φάει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λέει, άσε τώρα βρέθη, σίγουρα θα έχει φάει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Καλά, καλημέρα. Τσαο, καλημέρα στην γραμμούλα, μα περίμενε. Καλημέρα, μα το κλεισέ. Μα το κλεισέ, δεν ήθελε να μα μιλήσει. Αγανάκτησε. Θέλει να ακούσει έρευνα. Ναι, τι θα κάνουμε λοιπόν για να έχουμε τι. Ένα πνεύμα στο ένα πνεύμα, ένα καλικαντζαράκι, βρε. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε. Να πάρουμε τη γραμμή, Βουγιούκα. Δεν θα σε αφήσει κανένα να το πει, να ξέρει. Καλημέρα. Επίτευξε, για χαλάστρα. Για χαλάστρα. Για χαλάστρα, κανονικά. Εντάξει, αφού δεν θέλετε. Πώς φαίνεται ότι όλοι είναι παντρεμένοι και δεν θέλουν να ακούσουν να ζηλεύουν τα χαΐρια. Δεν είμαι παντρεμένος και ο καλός Θεός μου έστειλε πολύ ωραία πνεύμα το Χριστουγέννα. Α, για πες. Για πες, για πες. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες γιατί φοβάμαι μήπως ακούει. Όχι, φοβάμαι μήπως με χωρίζει. Αυτό, γιατί πήρα. Είναι μεγάλο στιγμές, παιδιά. Είναι και κάτι κάτζαρες, κάτι φρύζε, κάτι. Α, μάλιστα, χαιρόμαστε. Θέλω να δώσω ευχές σε όλους. Τζουζέπε Μέρι, Τική. Σε εσάς, έτσι, Μπαμπίνο, Κατερινούλα. Μας φεύγεις, πού θα πας, και αύριο θα είμαστε εδώ. Σε όλους τους ακροατές, μπαίνω για δουλειά και είμαι πολύ δύσκολος. Είμαι σε αμπάρι, δεν πρόκειται να ακούω ραδιόφωνο. Πού στα καράβια είσαι. Όχι, είμαι σε καθαρισμό. Α, μάλιστα. Περίεργο, ναι, καλά κουράγια, εντάξει. Δύσκολη, δύσκολη δουλειά. Εντάξει, όχι. Τόσο θεό πληρώνω τη δουλειά. Εντάξει. Για τις ευχές μου, έτσι, σας θέλω γερούς. Και εσύ, και εσύ. Θα τα πούμε. Κάντε κάτι για την Τωρίνο, ρε εσείς. Κάντε κάτι για την Τωρίνο. Για την Τωρίνο. Για την Τωρίνο, ναι. Θα με ερημνήσουμε, θα πάρουμε παίχτες. Θα πάρουμε παίχτες. Ένα πνεύμα στο κρεβάτι της Τωρίνου. Ναι. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Ο εργατικός κόσμος είδες του λόγου επειδή σου παίρνει τηλέφωνο για να σου ευχηθεί. Γιατί δεν θα είναι κοντά μας. 2-31-0-27 και 3 οχτάρια. Να πει Βουγιούκα την έρευνα. Θα την αφήσουμε, ναι ή όχι. Ή μήπως. Δεν θέλουμε. Ένα πνεύμα στο κρεβάτι μας. Για πες, Κατερίνα μου. Λοιπόν, ναι. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Πώς να αποκτήσουμε είναι η έρευνα. Είναι αυτό, πώς να κάνετε λίγο πιο spicy. Spicy. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε πνεύμα. Έχουμε το έτερο ήμιση. Το έχουμε. Α, και το πνεύμα να βρούμε, θα ρε, κάνει παιδί. Λίγο πιο spicy την κατάσταση στο κρεβάτι. Για πες. Λοιπόν, θα πάτε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί έρχεται και τρίτος παγκόσμιος. Θα πάρετε ποπόκαρτα, θα πάρετε μακαρόνια. Δεν θα πάρετε τέτοια πράγματα. Όχι, αφού αύριο μεθαύριο ότι... Όχι, για τα Χριστούγεννα δεν μας χρειάζεται. Δεν θα γίνει πόλεμος στα Χριστούγεννα. Εντάξει, άντε καλά. Του χρόνου. Θα πάρετε πολύχρωμο γλάσο. Τι είναι το γλάσο? Αυτό που βάζουμε από πάνω στα γλυκά. Ιδέα είναι αυτό, καλέ. Λες, καλέ, είναι ωραίο. Ωραίο το γλάσο, ναι. Και σαν τη γη. Ναι. Και τι θα κάνεις? Αυτά τα χρησιμοποιούμε στις χριστουγεννιάτικες συνταγές μας. Ναι. Εμείς τα κορίτσια. Ναι. Αλλά εσείς οι σύντροφοί μας, ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επάνω μας. Τι λες, καλέ. Ναι. Απαπαπαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αμέ. Κολλάτε εκεί, να σε χασιά. Δεν μ' αρέσει το γλάσο. Γλάσο, καλέ, να σε πασαλείψουμε εκεί με αυτά τα που φωσφορίζουνε. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Ωραία είναι, λέει, Παναγιά και Χρήστε. Καλημέρα στην γραμμή. Καλημέρα, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Απ' την Τούμπα πάλι. Έλα, Γιώργο. Αβάζει, πασαλείψω, βάζω. Το πολύ να σε φάω. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. να την φάζω. Γι' αυτό γίνονται όλα. Να σε φάω κυριολεκτικά. Έτσι. Ή να παρατήσεις να φας μόνο το γλάσο και την παρατήσεις αυτήν. Να πάρεις κανένα γλάσο, να ρίξεις από πάω και κανένα... Καμιά κρέμα κεράσια που έχει φατιγή και κόλπο και θα σε πω εγώ. Είσαι κυμπάρης, μ' αρέσει. Έτσι, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Φιλιά, τσάω. Φιλιά. Γλάσο, λέει, μάλιστα. Δεν είσαι μια μικρή τουρτίτσα, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει. Σταμάτα πια. Γλύφτε, κύριε, σλόρμ. Λοιπόν. Καθαρίζεις, θα κολλάς, θα κάνεις σεντόνια. Αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, που τα έχετε ήδη καλέ και δεν σας έχουν πει δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, όταν τα βλέπετε στις 9,5 εβδομάδες, ναι, σας αρέσουνε. Μιλες καλά, 9,5 εβδομάδες, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. Μη προδίδεσαι. Πες καλά καινούριο. 50 αποχρώσεις του γκρι, δεν ξέρω. Στις 50 αποχρώσεις του γκρι δεν έχει φαγόσιμα. Στις 9,5 αποχρώσεις του γκρι δεν έχει, δεν το έχω δει, δεν το ξέρω.
στις 50 αποχρώσεις του γκριλ. Σήμερα που λες τι άλεμε ρε παιδί μου. Είπα γλάσσο και σαντίγι. Σαντίγι που θα έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα, και τι κάνεις με αυτό δηλαδή. Αυτό ρε παιδάκι μου το κάνεις λίγο πιο spicy. Spicy, μα δεν είναι πικάντικο το spicy. Το κάνεις πιο sweet. Πιο sweet. Πιο sweet. Ναι, και την πατσελίβεις και. Και αυτό, και μπαίνει σε μια άλλη φάση κατάσταση. Μάλιστα. Λίγο φαγόσιμο, λίγο έτσι πιο. Γιατί να μην σάλιψω ρε παιδί μου με λαβολέμονο, α πούμε, να σου πει. Είμαι ψάρι! Μια ριχανίτσα πάνω, α πούμε. Να σου βάλω, σε κάνω ωραία, πικάντικη. Το απέναντι στο παιδί μου, ρέγγα. Γιατί όχι. Παιδί μου, εντάξει. Αντσούγια. Ναι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν σε κάνω παστή. Ναι. Σε κάνω εδώ ρε παιδί μου, σου βάλω τη ριγανούλα σου, το τέτοιο σου, το λαδάκι σου, το αυτό σου. Ωραία σου παιδί μου, έχεις τον πυροδικό σου ρε παιδί μου, να παραπέμπεις λίγο σε λιβαδιά. Ένα πράγμα μέσα και την μνημόνευση. Εσύ με θες σουβλάκι. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάμε καλά. Παρακατώ. Νούμερο 2. Νούμερο 2. Όλα αυτά πήγαμε στο σούπερ μάρκετ λοιπόν. Μάλιστα, να δουλέψουν και τα σούπερ μάρκετ. Δεν πρέπει, να κινηθεί λίγο η αγορά. Μάλιστα. Αγγελάκια στο χιόνι. Αγγελάκια στο χιόνι. Κάτσε, καταρχήν. Πού το είδες το χιόνι, πρώτον. Θα πάμε στα χιόνια. Νόμιζα να πάρουμε χιόνι να αγοράσουμε να στρώσουμε την αυλή μας. Ναι, παιδί μου, εσύ που θα πάω στο χωριό. Ναι. Δεν θα έχει χιόνι. Δεν έχει χιόνια στο χωριό. Και εμείς εκεί στα βουνά που πήγαμε δεν είχε χιόνια. Δεν χιονίζει, ρε παιδί μου. Τώρα κρίση έχουμε. Δεν είμαστε για τέτοια. Ωραία. Αν πάτε σε ένα μέρος που έχει χιόνι. Έτσι το ψάχνει. Τι μου κρυώνει. Θα παίξετε τα αγγελάκια στο χιόνι. Όχι τέτοια αγγελάκια. Όχι. Να πετάξει να βρει, δηλαδή θέλει κάποιο χιονοδρομικό, α πούμε. Ναι. Μάλιστα. Σε... Το ξέρει το παιχνίδι. Παίζουν τα παιδάκια ξαπλώνουν, κουνάνε χεράκια, ποδαράκια ξαπλωμένα. Και τα αγγελάκια στο χιόνι. Κρυώνουν και μιξούλε και ψού και αυτό. Ξέχνα τα αυτά. Ξέχνα τα καλέ. Πέτα και τα παιδάκια. Ναι, πέτα τα παιδάκια έξω. Είσαι εσύ και. Η καλή σου. Η αγαπημένη σου. Mm. Ξαπλώνεται στο χιόνι. Αχ, τι καλά. Κρυώνουμε. Σταμάτα. Η θέρμη του έρωτος. Ναι, ξαπλώνουμε στο χιόνι. Η σκέψη είναι ότι πρέπει κουνώντας χεράκια ποδαράκια. Τι είμαστε καλέ για να κουνήσουμε χεράκια ποδαράκια, το λες και έτσι. Μαριονέτες, τι είμαστε. Ναι. Να κάνετε σεξ. Στο χιόνι! Ναι! Παναγιά και Χριστέ, δεν θα. Και λέει εδώ, μη σε φοβίζει το κρύο. Ναι, καλά. Το γράφει. Τι το γράφει, ναι, καλά, για πες. Φροντίστε να είστε και οι δύο ζεστά ντυμένοι. Ναι, και πώς θα κάνουμε, καλέ. Περίμενε! Με ρούχα που μπορούν να αφήσουν τα επίμαχα σημεία ακάλυπτα. Τι ρούχα είναι αυτά, παιδί μου, μπορεί να αφήσουν τα επίμαχα σημεία ακάλυπτα, δηλαδή. Τερλίκια τα οποία θα έχουν τρύπα στη μέση. Τι λες τώρα, θα με τρελάνεις. Μα γιατί, βάλε λίγη φαντασία. Ποια φαντασία, παιδί μου, φαντασία θέλω να. Όχι θερμόμετρο μετά. Δεν θα αρρωστήσεις, το λέει η έρευνα. Δεν θα αρρωστήσεις, λέει. Ναι, να μην σε φοβίζει το χιόνι. Μάλιστα, τι να πω, παιδί μου. Θα πάρεις από αυτές τις φόρμες του σκι. Ναι. Που βοηθάνε, ρε παιδί μου. Θα δώσω κάτω 50 ευρώ. Εγώ τώρα για να πάω να. Μπορείς να νοικιάσεις, σταμάτα την κρίση. Κάσε τώρα, ρε. Αυτός έχει κατά μπαγαζί ή ενοικιάζει εκεί lift. Ή νοικιάζει φλίσεις, πουλάει φλίσεις και τέτοια. Έχει μαγαζί με είδη σκιέρ. Άκου τώρα που σου λέω τώρα. Τους ξέρω εγώ αυτούς εδώ, τους απατεώνεις. Μας τα λένε εδώ να μας πουλήσουν πράγματα. Σταμάτα, ούτε αυτό τους αρέσει. Όχι, με τίποτα. Ας καλέξω στο κρύο να. Πράγματα τώρα είναι αυτά. Παρακάτω, μέχρι στιγμής 0 στα 2. Δεν μ' αρέσει τίποτα από τα 2. Έχεις γίνει πολύ μονόχνοτος. Γκούφης, μουντρούχος. Τίποτα. Λοιπόν, νούμερο 3. Ναι. Υπάρχει ένα οικογενειακό δείπνο. Οπα. Παραπάνω από 2 θα είμαστε. Όχι. Στο δείπνο, ναι. Στη συνέβρεση, όχι. Ευτυχώς. Υπάρχει ένα οικογενειακό δείπνο. Οπότε με την αγαπημένη σου δεν μπορείτε να μείνετε έτσι λίγο μόνοι, να τα πείτε, να κάνετε. Έχεις την πεθερά, κύριε. Άχρηστε. Άχρηστε να σε λέει αυτό. Και προηγούμενο ο Τάκης τη Γκρία, ξέρει, στη Χρυσό Παιδί, θυμόμαστε κάτι γιορτές. Και τη Κούλα, ο γιο τη Κυραμέρη, ξέρει τι πήρε στη γυναίκα του. Για πε, ο γιο τη Κυραμέρη. Όλα αυτά θα λέει και σε δαστάνεσαι, α πούμε, σαν το. Ναι. Σαν τον τυποτένιο μέσα, τα ξέρουμε. Και σου έχουν έρθει και σου έχουν κατσικωθεί και το βράδυ στο σπίτι. Α, εσύ διοργανώνεις, λε,
δηλαδή. Ναι, σε μάζω... σένα γίνεται. Καλά, το event. Τόσο χαζό είσαι. Πα στα πεθερικά, πα στου γονεί για να. Θε να πα, να πα. Να πα, να πα. Για να μην σου κατσικωθούν. Έρχονται. Ωραία. Τώρα. Άλεξ δεν είχε, α πούμε. Έρχονται και σου κατσικώνονται. Και επισκέψει τέλο πάντων. Και δεν φεύγουν με τίποτα. Και εσύ θε να. Ναι, είσαι όμω εκεί, εσύ η επίσκεψη. Ναι, 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 ναι. Και θε να. Ναι, εντάξει, γιατί άμα έρθουν να κατσικωθούν, μόνο θα σκέφτομαι ότι έχω να κάνω λάντζα, έχω να κάνω δουλειές, έχω να σηκώσω τα χαλιά, αυτό, να ξεμυρίσω την τσιγαρέλα, το σπίτι, αυτό. Όχι λίμπιντο, ούτε το 15 Αύγουστο δεν πρόκειται να έχουμε ανάταση. Ωραία. Έχει πάει εσύ και έχει και τσικωθεί. Έχει τσικωθεί. Εγώ εντάξει, έτσι το δέχομαι περισσότερο. Αλλά θέλει να το προχωρήσει. Ναι, δηλαδή να φτιάξω στάνι. Να μείνω κι άλλο. Να συνευρεθεί με την αγαπημένη σου. Εκεί καλέ, μπε στον κόσμο. Ναι. Παναγιά και Χριστέ. Μα είναι Χριστούγεννα. Και έτσι κάνουν δηλαδή. Παιδιά, ακούστε. Κατσικώνεσαι και μετά συνευρίσκεσαι. Τώρα μου ήρθε εμένα, άναψα κάτι φυτίλια, οπότε φύγετε όλοι από το σπίτι να κάνω. Όχι. Δεν θα διώξει κανέναν από το σπίτι. Τι θα κάνει, καλέ, τι είναι αυτά τα νόμαλα τα πράγματα. Αθόρυβο! Καλέ, κινητό είναι αυτό να το βάλει στο αθόρυβο. Πώς θα. Τι λες, πού, τι αθόρυβο. Να το δοκιμάσει. Πώς το αθόρυβο, πού, τι λες, θα με τρελάνει. Θα κάνετε ό,τι είναι να κάνετε χωρίς αούα. Πού! Στο δωμάτιο που κοιμάστε. Α, έχουμε φιλοξενηθεί, λες. Ναι, αφού κατσικώθηκε. Με διανυκτέρευση είσαι. Α, πες ότι έχω Δελτανή. Ναι. Να καταλαβαίνω. Εγώ είσαι νομίζω... με διανυκτέρευση, δεν πήγε επίσκεψη απλά. Πες το έτσι. Ναι, αλλά είναι τα πεθερικά. Οι γονείς, κάτι τέτοιο. Το κάνει το αθόρυβο. Μάλιστα, δεν έχει αγβάχ, πάρε με κουτούλα με στον τοίχο και τέτοια. Δεν έχει αουά. Μάλιστα, αθόρυβο. Καλύτερα να σου πω το αθόρυβο. Μήπω και πολλά έχει. Γλιτώνεις. Βούβος κινηματογράφος. Ανοίγεις το στόμα και κάνεις σαν να... σαν μπλε, ούτε κάνα. Σαν τον άγγελο που μας παίρνει τηλέφωνο και ακούνται μια φορά. Κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτό λίγο έτσι το αθόρυβο, αλλά μου πεις τώρα, άμα έχεις πάει στις πεθερές και σε αυτά και σε έχουν φλωμώσει εκεί. Ναι. Πήγες για να ακούς για το γιο της Κυραμπέρης που ήταν καλύτερος και είχε πάρει και στη σούρα και τον Τάκη τον Πρόν και αυτά. Σου έχει φύγει όλη η διάθεση. Άντε, από την άλλη, σε έχουν ταΐσει, σε έχουν κάνει. Απλά μυρικάζει και μουγκρίζει. Ναι. Πού διάθεση. Ούτε κι αυτό. 0 στα 3, αποτυχία. Σοβαρέψου λίγο. Πού παιδί μου, θα έχει φάει και τη Παναγία στα μάτια. Θα ανοίξει καμία τηλεόραση, θα βάλει να ζει κανένα μαζονάκι του 1995 καλά πρόγραμμα στο ραντένα. Τι δηλαδή να δει του 1995. Πάντα αυτά δείχνει από το 95. Τα χρυσά χρόνια, παιδί μου, δείχνει εκεί τα μεγάλα με τα κόσμο με κόσμο, με κόσμο, με Πασόκ τώρα, με ΣΥΡΙΖΑ, πού να δει μεγάλη πίστα. Και θα σε πει στην υγειά μα, βρε παιδιά, και θα κοιμηθεί ίσως με το που. Γιατί και αυτό το ψιθυριστό και το χαμηλόφωνο, μια χαρά θα σε ανανοχάσει. Πάρτο. Ναι. 0 στα 3. Δεν βλέπω κανένα πρέμα το Χριστουγέννων να έρχεται πάνω μου. Θέλει διαφημίσει ή θέλει να σε. Θέλω διαφημίσει γιατί φτάσαμε στι 7.30. Σιγά σιγά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τη Θερμοσέρβις και τον Λίμπερο 107,4 να γεμίζουν την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310 68 52 16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811 44 000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μια κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Να δούμε αν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, γιατί ό,τι μας λέει, χαζαμάρες μας λέει. Δεν είναι χαζαμάρες, μια χαρά είναι η ερευνά. Τα βλέπετε αυτά στις ταινίες και νομίζετε γίνονται. Ναι. Ας καλέ. Καλέ, δεν είστε τέτοιοι όπως αυτές τις ταινίες. Όχι, μπιτζαμπούλαγε, παντόβλαγε. Από τις 10 η ώρα ύπνος. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα, τα ανηρεμένα και τα ευτυχισμένα. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό, 7.30 και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Φέτος θα είναι η χρονιά μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή στο τελευταίο μισάωρο εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τα ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC της Monda Alumin. Κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Monda Alumin, Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 607 22.
στο modalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Μας το πήρξε δηλαδή να μην ακούς το χωρικό. Πάπα μου, τους έχουμε καλομάθη όλους, ε. Λίγο αναμονή. Δεν έχετε. Δεν θέλουν. 2-31-0-287-38 για FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και τι συζητάμε, Κατερίνα μου, για όσους ανοίξανε τώρα τους δέκτες τους, μη χάσουν την επαφή με το... Για το πνεύμα του Χριστουγέννου. Το πνεύμα του Χριστουγέννου. Θα το βάλουμε στο κρεβάτι μας. Πώς, ας πούμε, να τα κάνουμε τα πράγματα πιο από αυτό, να πούμε. Ναι, πιο spicy. Πιο spicy, είπαμε. Λίγο διαφορετικά. Το ένα τι είχες πει, τα ξέχασα κιόλας. Καλέ, τα γλάσσα. Τα γλάσσα. Γλάσσα σαν τη γες. Να πάμε στα χιόνια να κυλιόμαστε και να πάμε στο σπίτι της μανούλες ή της πεθερούλες και να κάνουμε βρωμοδουλειές. Καλημέρα στην γραμμούλα. Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου, κλείς το ραδιόφωνο καλύτερα γιατί αυτά που λέμε δεν είναι καλό να ακούγονται. Τι κάνεις? Κλάμα, κάθομαι. Κάθεσαι, τι να κάνεις και εσύ, δεν έχεις σχολείο? Πότε σταματάνε σχολεία? Μετά από αυτήν την εβδομάδα. Πότε, την άλλη εβδομάδα, τώρα θα για το σχολείο, ναι, δηλαδή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε. Α, σχολεία είναι αυτά, βρε. Α, σχολεία με ΣΥΡΙΖΑ. Του Μπαζούκ, σταματούσαμε να πούμε καμιά εβδομάδα πιο μπροστά. Α, χάντε να μεγαλώσει, να περάσει, να πα στο πανεπιστήμιο, να μην πηγαίνει σχολείο. Να διαβάζει για αυτό το λόγο. Εγώ. Ναι. Την άλλη εβδομάδα σταματά τα σχολεία. Α, μαν, αμάν. Και τι θα κάνει τώρα χωρί σχολείο, ε, δύσκολα τα πράγματα. Ε. Πού θα το δεις βρε το χιόνι, πού θα πας καλέ, στο Άσπεν, πού θα πας και έχει θα χιόνι, θα πας κάπου, σε κανένα χιονοδρομικό? Όχι, στα κάλαντα, θα πω για κάλαντα. Να έρθεις να μας τα πεις και στο Λίμπερο τα κάλαντα, αγγελέ μου, εδώ. Ωραία, να μας συνέσεις το μόνο τον κόσμο να... Να έρθεις να τα πεις εδώ, εμείς τα λείπουμε, οπότε δεν θα έχουμε να σου δώσουμε. Αλλά θα πάρεις από τους άλλους λεπτά. Όλοι είναι άπλες εδώ, να ξέρεις. Έχουν πάρα πολύ ρέι το χρήμα. Λέω το Σοφού 18, κύριε και κύριοι. Όλα τα παιδάκια να έρθετε να πείτε τα καλά το Σάββατο που θα λείπουμε. Ωραία, θα σου πάρω. Θα σου πάρω τώρα να σου τα πω. Ναι, να μας πάρεις τηλέφωνο να μας τα πεις αύριο που φεύγουμε. Γιατί Πέμπτη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπές. Να σε καλά, άγγελε μου, σε φιλούμε. Θα σου τα πάρω αύριο. Ναι, να μας πάρεις αύριο να πούμε να ζητά καλά. Αποφασισμένο. Και εμείς θα μεριμνήσουμε και θα τοποθετήσουμε στο λογαριασμό της τραπέζης σου. Τι λέει καλάντα, πείτε τα μας από εδώ και εμείς θα βάλουμε τον αντίστοιχο οβολό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς θα φέρουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων με έναν άλλον τρόπο, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ και πού. Λοιπόν. Ναι. Τζάκι. Τζάκι, μάλιστα. Και καμινάδες. Τζάκι και καμινάδες, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, ναι. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την καμινάδα. Μπυρι. Θα βάλουμε και τρίτο. Όχι. Βρίσκω πολύ προχώ. Όχι. Θα κάνετε τη συνέβρεσή σας δίπλα στο τζάκι. Εκεί που θα έχουμε τα κοψίδια, τις παντσέτες, το έτσι μας, το αλλιώς μας. Πού σε βρε. Τώρα, έχεις εδώ τζάκι. Πέρα λέει. Δεν ισχύουν αυτά, δεν κυλιέστε στα τζάκια. Πετά συνέχεια κρέατα μέχρι να. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Τι λες τώρα, ποιο είναι ο πνευμάδο μέλες το Χριστουγέννων και το πνεύμα. Πού τα ξέρουν αυτά. Λέει ότι οι γυναίκες το λατρεύουν. Το λατρεύουν, το κοψίδι στο τζάκι. Όχι, τη συνέβρεση στο τζάκι. Εγώ που το έχω πει και στο παρελθόν ότι μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές. Ναι. Προτιμάω τα κοψίδια στο τζάκι. Έρχεσαι στα λόγια μου όταν σε έλεγα εγώ να σε πασαλείψω με λαδολέμονο να πούμε. Και με λέει, είναι αυτό. Τι είδες τώρα πως αλλάζουν. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Χαίρετε. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου Τάσο. Αυτός που δεν ακούει εσένα αλλά ακούει τις επόμενες. Και καλά κάνεις. Έχεις πολύ πιο χρήσιμα πράγματα να μάθεις. Λοιπόν, το πνεύμα Χριστουγέννων, έτσι. Το έτσι, θέμα μας. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν. Δύσκολο το θέμα. Δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο γιατί καταρχήν πρέπει να έχει τέρι. Να το κρατούμε. Από τη μια είναι δύσκολο, από την άλλη είναι πολύ απλό. Απλό. Δηλαδή, για πες. Το πνεύμα του Χριστουγέννου είναι η τσόχα. Και άστι στις γυναίκες και άστα όλα και τους άντρες και αυτά. Τίποτα. Α, μπράβο. Μ' αρέσει. Επειδή ο Έλληνας δεν παίζει καθόλου χαρτιά παρά μόνο 6 μήνες πριν από τα Χριστούγεννα και 6 μήνες μετά τα Χριστούγεννα. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μόνο η τσόχα. Τελείωσε. Και μια μικρή και για μας ας πούμε που δεν είμαστε της τσόχας αλλά είμαστε του τζόγου. Ναι. Του στοιχήματος. Ναι. Είναι μια μικρή διακοπή μιας ημέρας από το στοίχημα. Να πάρεις μια ανάσα ρε παιδί μου έτσι. Α, μπράβο, ναι. Μ' αρέσεις.
Μ' αρέσει. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Ευχαριστώ. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Σωστό. Ίσως για να το δώσουμε έτσι και πιο έμφαση το όλο σκηνικό, μπορείς να απλώσεις μια τσόχα και να τις απλώσεις πάνω αντί για φλοκάτι. Η φλοκάτι είναι ωραία. Ναι, όμως σκέψου τώρα να είσαι πάνω στην πράσινη τσόχο και να. Όχι, στην πράσινη τσόχο χαρτιά θέλω να παίξω κι εγώ. Δεν θα αρχίσει μωρό μου, στρώσ' το. Έλα να φέρει τα κόκαλα. Μοίραζε. Να την μπαρμπούτη να σε πω να σου σκίσω λάθο. Τα παρόλα. Τέλος πάντων, εδώ πέρα με τον Τζάκι. Λέει να βάλετε να δείτε μία ταινία, να πιείτε ένα κρασάκι. Και να σε πάρει εκεί να κοίτα το Τζάκι τσιρ 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 να κάνει το ξύλο και να σε πάρει. Εγώ με τον Τζάκι φοβάμαι. Φοβάζει, τι φοβάζει. Ότι θα πεταχτούν αυτά τα τσιρ τσιρ και θα πάρουμε φωτιά και. Μην κάνας Άγιος Βασίλης, κάνας ματάκιας, γιατί άμα τα ακούνε αυτά. Όχι, εντάξει, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, ούτε το Τζάκι μας κάνει, δεν θα βρούμε χάιρι και στο Τζάκι. Ή θα κοιμηθούμε ή θα χλαρώσουμε, όρεξη μωρέ. Ωραία, ναι, άρα δεν βλέπω να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν το βλέπω, Κατερίνα μου, δεν το βλέπω καθόλου. Το γιορτινό τραπέζι. Χωρίζει ανεκτέρευση κατά τη διάρκεια του τραπεζιού. Γιατί τώρα θα μου λέγε αυτό που το πες πριν. Ημερήσια, κάτσε να πάρουμε τη γραμμή και θα μου τα πεις. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας κύριε Κώστα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε, εσείς? Μας φέρανε μπαμπέσικα χθες, μπαμπί. Ποιοι μας φέρανε? Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, ναι. Γιατί έχουμε παράπονα από την διαιτησία. Κόλλωσα έτσι το 1994 και ενώ έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Ξέρεις, εκτός κεφάλου έξω από την περιοχή να γει, εφόσον δεν υπάρχει κάποια συντρίλητη καθυστέρηση, δεν έχει γίνει αλλαγή ή δεν έχει επέλθει τραυματισμός, πλην περιπτώσεις μπαίνονται που εκτελείται, το κόλλημα δεν, καταρχάς δεν έπρεπε να εξελίσσει. Ναι. Άντε εξελίσσει και το κόλλημα. Μετά, σε τρία άτομα είναι ο Σάιτ και ισοφαρίζουν στο 1994. Τι να κάνεις. Έτσι κι αλλιώς φέτος χρονιά χαμένη είναι όσον αφορά το πρωτάθλημα. Νομίζω άπαντες έχουν στόχο το κύπελο και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Χαμένη έτσι κι αλλιώς ήταν. Δεν σωστό κι αυτό. Δεν κερδίθηκε ποτέ. Έτσι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ακούτε το θέμα που συζητάμε τώρα, γιατί ακούσε κύριε Κώστα. Πώς να δώσουμε έτσι μια έμφαση πιο πιπεράτη στις γιορτές, με τον καλό μας ή την καλή μας, αυτό συζητάμε. Ναι. Κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εξτρά για να τονώσουμε το φρόνημά μας. Ξέρω να έχετε κάποια συμβουλή σαν παλαιότερος προς τον κόσμο. Εγώ ποτέ, μα ποτέ, τις μέρες των εορτών δεν τις έχω κάνει έξω. Ναι. Εκτός σπιτιού, είτε σαν παντρεμένος είτε σαν ελεύθερος. Πάντοτε πράγμα. Μέσα στο σπίτι, διότι δεν περνάς καλά, γίνεται της μουρλής εκείνες τις ημέρες. Εντάξει, όμως κάποιοι άλλοι έρχονται σε εσάς, αλλά κάποιοι άλλοι είναι εκτός σπιτιού. Εγώ πάντοτε αυτές τις μέρες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ήμουν μέσα στο σπίτι. Ναι, για σπιτάκι είναι, και περνούσα καλύτερα. Έτσι. Δεν υπάρχουν άλλες μέρες να βγεις έξω να διασκεδάσεις. Σωστό και αυτό. Θα πρέπει εκείνες τις μέρες, καταρχάς, και δεν εξυπηρετήσει και καλά δεν περνάς και... σου φέρνουν όλη τη σαβούρα. Ακριβώς, τι έγινε. Θα το σωστό και αυτό. Οπότε σπιτάκι εκεί, αγκαλίτσες. Μια χαρά. Και δεν έχει και πρωτάθλημα και είμαστε όλοι ωραίοι. Αυτές οι μέρες είναι για το σπίτι του. Όποιος... Έχει σπίτι. Όχι όποιος έχει σπίτι. Όποιος σκέφτεται πρακτικά αυτό... Πρέπει να κάνει. Σωστό. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου. Καλημέρα, μου. Καλημέρα. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλώς το να. Δεν πειράζει, 94 και να τσούζει. Αχ, να τους. Πάλι στα αθλητικά θα μας το γυρίσουν. Βουγιούκα, δεν βγάζουν μυαλό αυτή με τίποτα. Βουγιούκα, τι κάνεις. Καλά είμαι. Εσύ. Διακρίνω μια ψυχρότητα. Είναι η αλήθεια. Ήβρε, εντάξει. Δεν πειράζει, κρίμα είναι. Το κορίτσι είναι και τελευταία. Μου αρέσει τώρα και εσύ. Και οι έσχαντες είναι πρώτοι κάποια στιγμή. Είναι πρώτοι στην καρδιά μας όμως. Πρώτοι στην καρδιά μας. Τι έκανε ο Πασαράκος θες? 2-0 χάσαμε. Μας έσφαξε η διαιτησία, να φανταστώ. Κάτι εκεί, ένα ψηλό χέρι στον γκολ του Αγρότικου, αλλά δεν έχω άποψη τώρα. Δεν το είδα από μακριά. Δεν έκανε ρεπορτάζ. Εντάξει, ρε, εσύ τώρα έχει πάει στο γήπεδο του Αγρότικου.
Αν έχει πάει, ήταν και μπορεί να καταλάβει. Α πούμε, άμα μπορεί να διακρίνει τα πράγματα. Δεν φαίνονταν. Μικρό όταν ήταν ο μπαμπά μου, μέσερνε. Έτσι. Τι να, ζήσαμε όλοι μικρή. Ούτε ίντερνετ πια είχε, ούτε τηλεόραση. Ζήσαμε πράγματα. Τέλο πάντων, δεν στεκόμαστε στη διαιτησία. Η νίκη του αγροτικού ήταν δίκαιη. Να τα λέμε κιόλα, τα αναγνωρίζουμε. Ή κάνουμε ρεπορτάζ, βλέπουμε αντικειμενικά τα πράγματα. Ήταν καλύτερο και το πήρε δίκαιο το ματσάκι. Κανεί δεν μαρτυρήθηκε και από τον Πασαρέκο ιδιαίτερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παραπονάκια, αλλά ω εκεί. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είστε ανώτεροι άνθρωποι, γι' αυτό δεν θέλω. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι έγινε, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Να μου πει. Καθένα μα είσαι παντρεμένο ή ελεύθερο. Αν είσαι ελεύθερο, ναι. Τι να κάτσει να κάνει στο σπίτι, αγόρι μου. Άλλο αυτό. Σωστό, γιατί πρέπει να βρει και το. Ναι. Χαίρεσαι τώρα. Θα βγει έξω και θα περάσει καλά. Ναι. Αν και παντρεμένο, πάλι πρέπει να βγει έξω. Ναι, ο λόγος είναι ότι πρέπει να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Ισχύει. Να παρκάρεις τα μωρά κάπου. Αυτό είναι το κυριότερο. Να... Ναι, εννοείται. Για να το ζήσεις. Ή θα πας. Γι' αυτό θα πας και στα παιδιά. Τα Χριστουγεννιάτικα να κάνεις καμιά συναυλία να σου έρθω. 28 την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε εδώ. Ναι, καλά. Καλαχώθηκα τώρα. Γιατί είναι 28 ρε. Κάντε εκεί πέρα μια μέρα να αναργεί να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Τι να κάνουμε. Είμαστε οι άνθρωποι των δύσκολων αποστολών. Μας φωνάζουν και παίζουμε μόνο τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο δεν μας έβαλε κανείς. Σου λέει Σαββατοκύριακο και όταν έχει αργίες να βάλουμε κανένα καλό πρόγραμμα. Διασκεδάσει ο κόσμος. Περιμένει πώς και πώς μια μέρα να βγει έξω ακούς και Μπατμανίδη. Οπότε μας βάζουν. Τι είναι εσύ, Μπατμαν είναι power. Μας βάζουν καθημερινές και για τους κόπρους. Σου λέει ποιοι θα βγουν. Αυτοί οι άχρηστοι. Εμείς που θέλουμε εκδίσει λαϊκή. Να με φωνάξετε στη Βέρεια να έρθω. Τι να σου φωνάξετε. Να κάνετε ένα κίνημα εκεί να διεκδικήσετε. Ας πούμε την. Τον Μπάμπη Μπατμανίδη στην πόλη σας. Πόλη σας. Για αυτό την πόλη δεν στολίσανε. Θα φέρω τον Μπατμανίδη. Σωστό και αυτό. Θα έρθω να τη στολίσω εγώ. Θα ανάψω το δέντρο. Με την παρουσία σου. Έτσι, βέβαια. Γιατί άλλοι φέρανε ρουβάδες, φέρανε σταν, φέρανε τον ένα, φέρανε τον άλλο. Οπότε, πού είναι εκείνες εποχές που έρχονταν ρουβάς με τη βαδέα, ανοίγανε γιορτές στον Αγγέλο. Τώρα πήγε όμως στον Μπέο, πήγε στον Βόλο ο ρουβάς φέτο. Και άναψε το δέντρο. Σε παρακαλώ, υπάρχει 20 χιλιάρικα και για να ανοίξει το δέντρο. Δεν ξέρω πόσο πήρε. Δεν τόσο, είναι... τόσο. Ναι, αλλά και εγώ ήμουν μια-δυο μέρες πιο πριν και πήρα 50 ευρώ. Τίποτα δεν άντε, σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Πάλι κότσο σε πιάσανε. Καλημέρα στη γραμμή. Χαίρετε. Καλώς το να. Μιλάω με τον Βαγγέλη Ιωάννου του Παστεραϊγού. Έτσι, έτσι. Με τον Γιώργο Μίνο που με είπε χθες ο Άκης. Ναι, αυτό ήταν ωραίο. Συνδεόμαστε λέει με τον Γιώργο Μίνο. Και λέω, εμένα δεν έχουν στη γραμμή. Ο Γιώργος τη δουλειά έχει εδώ. Ναι, τον Γιώργο Μίνο του Πασαραϊκού. Λέω, άλλος κάνει την μετάδοση τζάμπα πήγα εγώ και τέτοια. Αλλά τελικά εννοούσε εμένα. Πράγματι, δεν του πουλήθηκα μέχρι που να τα αλλάξει. Ναι, ναι, χαμπάρι δεν πήρα. Αλλά είχαν και περίμενε εκεί, παραλίγο δεν θα σε βγάλουν καθόλου. Ναι, ρε, με βγάλω στο 70 τόσο λέω από τι δεκάδε για το επόμενο παιχνίδι. Λέω, νωρί με θυμηθήκατε. Τι λέγανε, είχε Ηρακλή να πούνε. Και με βγάζει ο Άκης και μου λέει, θα σε βγάλουμε τώρα και μετά έχουμε λίγο θέμα Ηρακλή. Λέω, θα βγω μετά από τρεις αγωνιστικές. Βγήκε ο Ζαγόρ και έλεγε πάλι για αυτή την εταιρεία με τη μακέτα. Να είναι μακέτο αυτό το έργο. Τελικά είναι μακέτο αυτό το έργο. Τη μακέτα και τη ζακέτα τώρα και τι είναι αυτά να πω. Έτσι, έτσι. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, καλά. Αλλά όλα τα λεφτά ήταν χθες στους 3 το πρωί στην Τρόικα. Ναι. Μάλλον ο Χρήστος με το. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να μαλώναν αυτά τα παιδιά. Όχι, με τον Τζόρμπα για άμα ήταν χέρι ή δεν ήταν χέρι. Οι παντρεμένοι άνθρωποι να μαλώσουν τώρα. Διαρχόνται και τα βγάζουν εδώ στη δουλειά. Ενώ ο Μάριος ήρεμος. Άκουγε εκεί, αυτό ήταν όλα τα λεφτά. Έλεγε ο τέτοιος χέρι καθαρό για το πέναλτι αιρεσί του Σοντάρι. Ναι, 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 ναι. Όχι, το λέει ο Χρήστος και τα βρήκε στήθος, πώς το λένε, πλευρό-πλευρό. Ναι, πλευρό, μπούτι, σπάλα, όλα τα μέρη. Και πετάγει το Μάριος, λίγο πλευρό και 20% χέρι. Το χέρι ότι βγήκε, γιατί τον έλεγε άλλος ρεσιετητής, εντάξει, βρήκε πλευρό, αλλά χέρι καθαρό. Αλλά ο Μάριος είπε 20%. Μαθήματα ανατομίας δηλαδή στην Τρόικα είχαμε χθες. Τώρα τους έστελνε όρος ο άνθρωπος από προχωρημένο. Έτσι, έτσι, έτσι. Και έτσι. Τσόψε να λέει για τον τέτοιο. Για ποιο? Τον Ελευθερόπουλο που έπαιρνε το αεροπλάνο και πήγαινε, ξέρω εγώ, στη Βιέρη να δει ένα έργο, ξέρω. Ναι, μεγάλος είναι φίλε ο Ελευθερόπουλος, το γνωρίζω και εγώ, το γνωρίζει και η Βουγιούκα.
Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Ελευθερόπουλος είναι σινεφίλ. Γιατί έχει προκύψει αυτή η άχρηστη πληροφορία ότι βλέπει κινηματογράφο. Όχι, τι σινεφίλ, πολύ πιο προχωρημένα. Δηλαδή, μύρια κινηματογράφο. Ναι. Θέατρα και τέτοια. Ναι. Ίσως είναι από το κασκόλ που φοράει, βγάζει έτσι, ας πούμε, μια διαφορετική εσάνς. Μάλιστα, είχατε στην πόλη σας και τον χάσατε, τον διώξατε, τον φάγατε τον άνθρωπο. Δεν τον θέλαμε. Δεν τον θέλατε. Τι λέει στον έβοσμο μετά τα τέτοια. Στο αγροτικό αέρα βγήκε, έχω πλακώθηκε και στι καντίνε εκεί στα βρώμικα. Μα δεν είχε μια φτωχική καντίνα. Έφυγα τρέχοντα γιατί μετά ρίξαν κρυώνω. Ναι, λέω κρύο, θα έχει αλέπια, θα έχει τέτοια πράγματα. Έχει ωραία πράγματα και στον έβοσμο, αλλά δεν είχα το περιθώριο να τα γευτώ. Στην επόμενη μου επίσκεψη στη γειτονική συνοικία θα μεριμνήσω και θα σα μεταφέρω το ρεπορτάζ. Να σε καλά, Νίκο μου, σε φιλούμε. Τσαο, καλημέρα. Έχουμε πολύ ακόμη, Κατερίνα μου. Όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το τελευταίο, γιατί φτάνουμε στην ολοκλήρωση των πράγματων. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είστε καλεσμένοι σε ένα τραπέζι. Εσείς έχετε όρεξη να το προχωρήσετε. Σε τραπέζι είμαστε, δεν θα έχουμε όρεξη. Τέλος πάντων, θέλετε να πάτε έτσι λίγο να συνευρεθείτε οι δυο σας, να κάνετε τις καλίτσες σας. Πού είστε στον κόσμο? Αυτό είναι το πρόβλημά σας, ο κόσμος. Ο κόσμος. Οπότε, αποχωρεί πρώτα ο ένας. Έτσι δηλαδή. Όχι έτσι. Μία τουαλέτα, βρε παιδί μου. Ωραία, φίλε, μην έχει πιάσει να θέσει τώρα. Ο δεύτερος, μετά από λίγα λεπτά, εκδηλώνει μία ανησυχία για το τέρι. Τι κάνει στην τουαλέτα τόση ώρα? Ναι, και πάει έτσι διακριτικά να δει τι γίνεται. Και άμα έρθει. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Λοιπόν, ερώτηση. Και αν ο ένας, ρε παιδί μου, φεύγει, συνήθως ο άντρας θα είναι ο πρώτος που θα φύγει. Δεν. Ας πούμε ότι είναι ο άντρας, βρε. Ναι. Λοιπόν, πάει στην τουαλέτα, καθυστερεί. Ο πρώτος που θα ανησυχήσει δεν θα είναι η καλή του, θα είναι η οικοδέσποινα σου. Λέει, μήπως τον τάιζα τώρα καμιά, αυτό να πούμε, καμιά περίεργη, τον έχει πιάσει κανένα τσιρλί πιπί, Mayday, Mayday. Όχι. Νίκο, είσαι καλά. Και τι κάνεις, τι περιμένεις την τουαλέτα τώρα 10 λεπτά, τσικιτάμ, μόνος σου? Όχι, δεν περιμένεις 10 λεπτά. Τι κάνεις, παιδί? Πας εσύ πρώτος. Ναι, θα πάω εγώ. Αχ, κάτι. Ναι. Καλό το μετά θα έρθει η καλή σου στο τρίλεπτο, τετράλεπτο, ναι, να δει πώς είναι. Θα πει, αχ, με συγχωρείτε, να πάω να δω λίγο τι έχει. Τι έχει, να δω τι έχει. Πάει. Τι έχει, παιδί μου, στην τουαλέτα, πάει να τα δω. Τι λες, καλέ. Μπορεί να είναι σχετικού επαγγέλματος. Θα πάω να βουρτσίζω τα δόντια μου. Θα πάω να ξυριστώ. Μπορεί να πεις πολλά πράγματα πρόφαση της για να μπεις στην τουαλέτα. Πας και εσύ, ρε. Να ρίξω λίγο και ζάπ στη λεκάνη κάτι. Και έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Τόσο πολλά! Ναι! Καλά, τι 10 λεπτά, παιδί μου. 10 λεπτά maximum. Θα φύγετε εσείς τώρα, δύο άτομα θα λείπουν το τραπέζι να είναι στην τουαλέτα και δεν θα καταλάβουν οι άλλοι τι κάνουν μέσα. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Καλά, αυτά είναι πράγματα, γίνονται τώρα χρονιάρες. Γιατί να μην γίνονται? Στο τραπέζι τώρα τις χρονιάρες μέρες είναι που πρέπει να γίνονται. Καλέ, τώρα στις ξένες τουαλέτες. Τα περισσότερα παιδιά γεννιούνται το Σεπτέμβριο. Εγώ δηλαδή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γονείς σου πέρασαν καλές γιορτές. Μου πατάει, πατάει, να κάνω τίποτα. Δεν θα ξαναπείς για τους γονείς μου τίποτα. Αν να χαθείς. Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, μάλιστα. Θα σηκωθούμε τώρα από το τραπέζι και θα κάνουμε 0 στα 5, ούτε τα αυτό το υιοθετούμε. Τίποτα δεν θέλω. Τίποτα δεν σ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει τίποτα, δεν μ' αρέσει τίποτα. Είχες γίνει γρουσούζης. Κάσε βρε τώρα. Είσαι ο Σκρούτζ. Σκρούτζ, ο Σκρούτζ, δεν λες τίποτα. Σιγά σιγά το λόγο, επειδή ολοκληρώνεται. Φτάσαμε στις 8 η ώρα. Άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, βεβαίως. Με νέες πρωτοχρονιάτικες, χριστουγεννιάτικες συνταγές και προτροπές. Ότι πρέπει να φέρουμε λίγο το πνεύμα των ημερών, αφού σταματάνε και τα πρωταθλήματα. Να ησυχάσουμε, βρε αδερφέ, από αυτές τις μπάλες. Να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Με άλλα πράγματα. Με άλλα πράγματα. Κατερίνα, αποχαιρέτησε το λαό σου. Γεια σου, λαέ. Γεια σου, λαέ. Χάρηκα που τα είπαμε. Αυτό. Πώς έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ? Κλήρωση θα κάνουμε. Κλήρωση θα κάνουμε, θα βγάλουμε. Δούνε. Θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Βεβαίως. Με την δικιά μας την κλήρωση, την προσωπική, το τι θα συμβεί στις 11 η ώρα. Θα το μάθετε πρώτοι από το λόγο, επειδή σας φιλούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω.